σας, γεια σας και καλώς ήρθατε. Και λοιπόν, σήμερα είναι η Τρίτη και είναι η μέρα και η ώρα που κάνουμε ντους στους δέκτες σας για να τα πούμε όλα, για να τα λύσουμε όλα και να τα αναλύσουμε επίσης όλα. Λοιπόν, και κοιτάξτε να δείτε πού καταλήγω. Καταλήγω στο ότι όλοι οι ψυχολόγοι θα τα κλείσουν τα γραφεία πάει, σου λέει. Γιατί αυτό που γίνεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη εδώ στη ζούγκλα, ζωντανά, είναι δωρεάν ψυχανάλυση. Γιατί έχουμε πει στον παπά και στην Ίνα, μυστικά δεν κρατάμε. Οπότε, παιδιά, συντονιστείτε, πάρτε τα τηλέφωνά σας και αρχίστε λοιπόν να ξεβρακώνεστε κανονικότατα. Ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας στεναχωρεί και ό,τι έτσι σας μπερδεύει, είμαι εδώ για να το λύσω και να το αναλύσω και να μην επαναλαμβάνουμε, δηλαδή αρκετά. Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι το γνωστό αγαπημένο μας τηλέφωνο 211-5550-537 και 538 αν το 537 είναι κατηλημένο. Λοιπόν, γιατί σας δίνουμε και εναλλακτικές εδώ. Ο Κώστας είναι έτοιμος με το τηλέφωνο στο χέρι. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία κλασικά εικονογραφημένα. Πάμε να δούμε μία φορά και την, στο Facebook τη σελίδα μας και να σας ευχαριστήσω ξανά μανά, γιατί μ' αρέσει, για τη συμμετοχή σας, για τα μηνυματάκια που στέλνετε, για τις προτάσεις σας, για τις προτάσεις σας για θέματα. Και ειλικρινά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και θέλω όσο μπορείτε περισσότερο ενεργά να το κάνετε αυτό. Μπορείτε να κάνετε τις προτάσεις σας για τα θέματα που απασχολούν εσάς και θέλετε να αναλύσουμε. Δηλαδή, εμείς ενδεικτικά μιλάμε για κάποια θέματα εδώ πέρα κάθε φορά που έχουμε εκπομπή, αλλά μπορεί ένα θέμα που απασχολεί εσάς και την πλειονότητα από όσους μας παρακολουθείτε να μην μου έχει έρθει εμένα τώρα στο μυαλό. Και έτσι να με βοηθήσετε, με τη δικιά σας τη βοήθεια μάλλον, να το αναλύσω και αυτό. Επίσης, τι άλλο θέλω να πω. Ο τείχος παίζει πάντα, φυσικά, δεν το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Η ατάκα είναι εναλλασσόμενη. Την κρατήσαμε βέβαια αυτή, γιατί πολύ μου αρέσει. Έτσι, έχει μια τσαχπινιά αυτή η ατάκα. Λοιπόν, και πάμε, για να μην αργούμε, να ακούσουμε το τραγούδι κλειδί νούμερο 1, να δούμε τι θα μας απασχολήσει σήμερα. Καρδιά μου από Δευτέρα σε Δευτέρα, μήνες τώρα νύχτα μέρα σε σκέφτομαι και πάω να τρελάτω. Καρδιά μου χρόνο σαν νερά και τρέχει πίσω, γυρίζω δεν έχει κι ό,τι ζούμε είναι μοναδικό. Γι' αυτό και μην αργείς, έλα μέσα στο κοντά μου κι
αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ ήταν αυτό. Και αυτό το τραγούδι έχει γίνει τόσο κλασικό. Είναι τύπου σαν το All I Want For Christmas Is You, η ελληνική version του τύπου. Το αγαπάμε, το ακούμε κάθε φορά. Δηλαδή νομίζω, Κώστα, ότι από το δημοτικό όταν πήγαινε εγώ το άκουγα αυτό το τραγούδι. Πολύ μ' αρέσει όμως. Λοιπόν, και τι ήθελα να πω. Καταγγελία σοκ θα κάνω τώρα και θα την κάνω γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ. Ο κύριος Πολ με εξέχασε σήμερα. Νιώθω παραμελημένη, μόνη και παραπεταμένη. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνω λίγο πίσω αυτό και συνεχίζω με το θέμα μου για σήμερα. Το θέμα μου σήμερα λοιπόν είναι οι γιορτές, τα Χριστούγεννα γενικότερα, αλλά σε σχέση με το πώς μας επηρεάζει αυτό. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι λοιπόν, όπως ξέρετε, που τους πιάνει έτσι το σύνδρομο, το τρελό, αυτό το σχιζοφρένεια αγάπη μου τους πιάνει τα Χριστούγεννα και δεν γουστάρουν, ρε παιδί μου, δεν μπορούν. Βλέπουν τον κόσμο που ερωτεύεται, στα παγκάκια, που ερωτοτροπεί, στα κέντρα διασκεδάσεως λοιπόν, που τους βλέπει έτσι σαν τα πιτσουνάκια όλους και σου λέει, μα άικε, στο καλό, άικε στο καλό, δεν γίνεται. Λοιπόν, και όλο αυτό το βιώνει πάρα πολύ πιεστικά μία μερίδα του κόσμου. Δηλαδή σου λέει δεν γίνεται να είμαι χαρούμενος μόνιμα και μέσα στην τρελή χαρά γιατί είναι Χριστούγεννο. Δεν μπορώ. Θέλω λοιπόν να πάρετε και να μου πείτε τη δική σας άποψη. Πώς το περνάτε αυτό όλο το πανηγυρικό το κλίμα των εορτών. Πήρε κάποιος να μου πει, λες να είναι ο κύριος Πολ. Για να δούμε. Ναι. Καλησπέρα Νίνα. Καλησπέρα, δεν είσαι ο κύριος Πολ. Όχι, εγώ είμαι ο Τάκης. Είσαι ο Τάκης. Ο Τάκης. Γεια σου Τάκη, τι κάνεις. Γεια σου Νίνα, σε ομορφιά σε βλέπω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ κι εγώ έτσι να ντυθώ εορταστική. Όπως πάντα. Μια χαρά, κούκλα. Όπως πάντα, λατέρνα σου λέει, Τάκη μου. Θα έχει πιάσει το πνεύμα των Χριστουγεννών. Με έχει πιάσει. Εντάξει, ξέρω. Εγώ μάλλον είμαι από αυτή τη μερίδα του κόσμου που βλέπει πιασμένα χέρι-χέρι ζευγαράκια καθισμένα σε παγκάκια και έτσι τα παίρνει. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είμαι και πολύ χριστουγεννιάτικη. Τάκη. Μια χαρά, έλα, μ' ακούς. Κοίτα να δεις, ρε Ζητάκη, με ρωτάς αν είμαι χριστουγεννιάτικη και έχω ντυθεί χαβανέζα σήμερα εγώ με τόσο λέλουδο πρώτη φορά πάνω μου. Για σήκω να σε δω, ντε. Να σηκωθώ, βεβαίως, να σηκωθώ, να κάνω τη φούρλα μου εδώ στο στούντιο, ορίστε. Χριστουγεννιάτικη δεν με λες, Τάκη μου. Με λες ξεχασμένη στο καλοκαίρι. Το ρόδο του χιονιά, αγάπη μου. Ορίστε. Το ρόδο του χιονιά, λέω. Το κορίτσι του Μάη, βρε Σιτάκη. Ποιο ρόδο του χιονιά. Τι κάνεις, από πού μας τηλεφωνείς. Από Πετρούπολη. Από Πετρούπολη, κοντοχωριανός μου. Ναι, γειτονάκια. Έλα. Γειτονάκια είμαστε, από πού είσαι, πού μένεις. Εκεί γύρω, κι εγώ, εκεί γύρω. Είμαι παιδί δυτικών προαστίων εγώ. Από το βουνό δηλαδή. Από το βουνό. Ναι, βουνό, ξέρω εγώ. Πολύ πέτρα εκεί γύρω, πολύ πέτρα. Αυτό. Να σου πω Τάκη μου, πόσο χρονών είσαι εσύ. Εγώ είμαι 39. Μια χαρά, στα ντουζένια σου. Τι ήθελα να πω, Τάκη, για πες λίγο, εσένα πώς έχει επηρεάσει το Χριστούγεννο αυτή η γιορτή εδώ πέρα που είναι όλοι, ξέρεις, τα Χριστούγεννα γενικά νομίζω ότι από όλες τις γιορτές έχουν μια πιο βαριά ατμόσφαιρα. Δηλαδή, θέλω να πω όταν το λέω αυτό, ότι μας επηρεάζουν πιο άμεσα και από το Πάσχα και από τις άλλες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Ναι, είναι πιο μελαγχολικές γιορτές. Δηλαδή και εσύ τα βιώνεις με μελαγχολία τα Χριστούγεννα. Πάντα. Ναι, Τάκη. Είναι αυτό που λένε ότι είναι Χριστούγεννα στην πόλη και Πάσχα στο χωριό, αλλά η πόλη είναι απρόσωπη. Είναι, λες. Τα Χριστούγεννα. Είσαι μέσα σε όλα αυτά τα λαμπιόνια σε όλο τον κόσμο, κυκλοφορείς ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμο, αλλά στην ουσία πολλές φορές βιώνουμε αυτόν τον εσωτερικό ψυχισμό μας να θέλει πράγματα τα οποία του λείπουν. Και αυτό και είναι πιο έντονα, πιο μελαγχολικά στις γιορτές των Χριστουγέννων. Ότι ρε παιδί μου, σκέφτεσαι όλα αυτά που θες να κάνεις και δεν έχεις κάνει και όλα αυτά που θα μπορούσες να είχες αλλά δεν έχεις. Ναι, κάπως έτσι. Κινόμαστε πιο πολύ σε αυτούς με τα Χριστούγεννα. Παρόλο που είμαστε στους δρόμους και γενικά στα τραπέζια με γνωστούς και φίλους. Τάκη, εσύ είσαι παντρεμένος, έχεις σχέση, είσαι μόνος, κέρμος κι εσύ. Εγώ είμαι λίγο περίεργο με αυτό που ζω εδώ και κάποιο καιρό. Ναι.
Έχω απογοητευτεί και από σχέσεις και από όλα. Γενικότερα και από τα επαγγελματικά μου, που λόγω κρίσης έμεινα άνεργος. Οπότε συνήθως ψάχνω για συντροφιά με μοναχικές γυναίκες, οι οποίες έχουν την ανάγκη μου και εγώ τη δουλειά τους. Και έτσι το βιώνω όλο αυτό το θέμα. Να έχω πάντα μια παρέα και να είναι το τερπνό με το ωφελή μου. Δηλαδή, να βγάζω και τα προς το τζιν. Τάκι. Δεν μπέρδεψα. Αρχίζω έτσι λίγο και ψιλοπροβληματίζομαι, είναι η αλήθεια. Διότι σε ρώτησα αν έχει σχέση, αν είσαι παντρεμένος και για προς το τζιν μου λες. Πώς να το μεταφράσω? Όπως είναι. Πώς είναι? Εγώ κάνω, πουλάω τη συντροφιά μου. Α, δηλαδή ρε παιδί μου, εξήγησέ το μας λίγο. Θα ήθελα δηλαδή έτσι να δω πώς το έχεις εσύ στο μυαλό σου, πώς το μεταφράζεις όλο αυτό. Πώς το μεταφράζω? Δηλαδή θέλω να πω, αυτό που λες, γιατί εγώ μίλησα έτσι, ήθελα μάλλον σε ρώτησα, από την έννοια της συντροφικότητας, από την έννοια των συναισθημάτων, εσύ το μεταφράζεις αυτό καθαρά επαγγελματικά, στιγνά επαγγελματικά, ό,τι κοίτα να δεις. Εγώ ρε παιδί μου, απελήθην. Και τώρα, πώς θα βγάλω λεφτά και το ρίξα στα... δεν ξέρω αν είναι κακή η λέξη αυτή που θέλω να πω. Δεν θα την πω. Πέστη. Δεν ξέρω τώρα, προβληματίζομαι. Τα ζυγκολίκια είναι κακιά λέξη. Ωραία, δεν είναι κακιά λέξη. Τώρα ξέρεις τα ζυγκολίκια. Υπάρχουν και τραγούδια, αγάπη μου. Υπάρχουν και τραγούδια. Άσε μας, ρε εσύ, Τάκη. Εδώ πέρα δεν μπορώ να πω άλλα κι άλλα. Δηλαδή, και δεν το έχω καταλάβει ποτέ, Τάκη μου. Πριν μου πεις τον καημό σου και τον αναλύσουμε. Τώρα, τα περιτώματα, αν το πω στη γλώσσα, ρε παιδί μου, στη λέξη που χρησιμοποιούμε, είναι κακιά. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Οπότε γι' αυτό αναρωτιέμαι και για τα ζυγκολίκια. Λέγεται ή δεν λέγεται? Γιατί ο Κωστάκης εδώ πέρα είναι δήμιος. Με κοιτάει με ένα βλέμμα έτσι κάθε φορά. Ας μας βάλουν ένα τραγούδι. Ορίστε. Ας μας βάλουν και ένα τραγούδι υπόκρουση. Just a gigolo. Α, βάλ του. Ο Κωστάκης μείνε μέσα στο κλίμα. Ναι ρε Κωνσταντινέ. Δώσε κέφια. Για σένα Τάκη. Αφελές αγόρι χωρίς love story. Ναι. Να είμαστε ξανά πίσω πείμα. Ναι. Σ' αυτές που σ' αγαπούν. Πέρα τα πουλά στα ζυγή κι ουρανό. Ούψ το λένε γαλλικά ζυγολό. Όνειρα πουλά σε καρδιά και μυαλό. Εγώ το είπα ολόκληρη Παπαρίζου, εγώ σας πειράζω. Έλατε, αυτό σου λέω. Ας μιλήσουμε έξω από τα δόντια, Τάκη. Ωραία. Είσαι ζυγκολό, Τάκη. Πες με και έτσι. Πώς αλλιώς να σε πω, αγαπητέ. Ναι, άμα για προς όφελος της κουβέντας μας. Της κουβέντας μας προς όφελος. Δεν ξέρω ποια είναι το Να καταλαβαίνουμε, να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε, ρε παιδί μου. Ναι, λες μια λέξη, αυτό. Καταλαβαίνει άμεσα γιατί τι είμαι, ας πούμε. Ωραία, Τάκη. Μισό λεπτό. Να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Εσύ είχες κάποια σχέση. Είχες κοπέλα στην αρχή, έτσι. Είχα πάντα σχέσεις στη ζωή μου. Πάντα σχέσεις. Όμως χώρισες, απογοητεύτηκες, έφαγες τον ταλκά σου, σε διώξανε και από τη δουλειά. Και πόσο καιρό το κάνεις αυτό, το επάγγελμα? Εδώ και 2-2,5 χρόνια. Τόσο πολύ. Πολύ είναι. Άι, το κάνουν... Για μια ζωή. Ναι, Τάκη. Όχι, ναι, Τάκη. Ναι, το ξέρω, Τάκη. Αλλά λέω 2,5 χρόνια μου φαίνεται λίγο... Ρε παιδί μου, σε αυτά τα 2,5 χρόνια εσύ δεν έχεις νιώσει την ανάγκη να έρθεις πιο κοντά με μια κοπέλα, με μια γυναίκα, να αναπτύξεις άλλου είδους δέσιμο και... Εξήγησέ το μου λίγο όλο αυτό. Κοίταξε, όταν κάνεις κύκλους στη ζωή σου διάφορους και τελειώνουν όλα αυτά, κάποια σχέσεις οι οποίες... είτε είναι επιτυχής είτε ατυχής, μετά κάνεις ταμείο. Προφανώς το τελευταίο ταμείο που έκανα, την τελευταία σχέση που είχα... Όταν λες ταμείο εννοείς... Μου άφησε κάποια στίγματα
ψυχικά. Λοιπόν, από εκεί πέρα μου είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσω πάλι να κάνω μια σχέση τώρα, άμεσα. Ίσως, κάποτε, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή ζω, έχω συντροφιά ωραίες γυναίκες. Θα μου πεις, μα σε ζουν. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό το βλέπω καθόλου έτσι. Τάκη, εξήγησέ μου λίγο πώς λειτουργεί όλο αυτό το κόνσεπτ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θέλω να πω, εσένα σε παίρνουν τηλέφωνο αυτές οι γυναίκες, σε βρίσκουν από αγγελίες, σου στέλνουν. Πώς γίνεται, πώς σε βρίσκουν. Είναι πολύ εγκόγνητο όλο αυτό. Τι είναι πολύ εγκόγνητο. Αυτό είναι ένα κουβάρι, το οποίο ξεκινάει από την αρχή και λοιπόν, ξετυλίγοντάς το, προσθέτονται και άλλα πρόσωπα. Δηλαδή, έχω βγει μια ωραία κυρία, μπήκα στον κύκλο της και μέσα από αυτόν τον κύκλο της γνώρισα μια άλλη κυρία και πάει λέγοντας. Δεν είμαι δηλαδή ότι θα βάλω αγγελία. Δηλαδή έρχομαι εγώ σε σένα, απολαμβάνω τις υπηρεσίες σου, είμαι ευχαριστημένη, τσουπ το λέω στη φίλη μου. Μένει ευχαριστημένη και η φίλη μου, τσουπ το λέει στην άλλη τη φίλη, το λέει στην κουνιάδα, το λέει στην πατρινάκησα. Έτσι κάπως. Έτσι. Αυτές είναι παντρεμένες, Τάκη. Παντρεμένες. Έλα ρε Κωστάκη, Μερακλή. Έλα ρε Κωστάκη, Μερακλή. Σαλαδάδικα σου λέει. Βάλε πόνο τα, βάλε πόνο. Δεν δίνω πόσα θες στα λαδάδικα πουλά. Πάω να κρυφτώ μετά από αυτό, πάω να κρυφτώ, να βρω μια τρύπα. Ότι θα έπαιζε στη δικιά μου την εκπομπή Μητροπάνος, που είμαι γκατζοντήλο και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, παρακάμπτω έτσι τις μουσικές ανησυχίες του αγαπητού μου Κωστάκη. Ας το όμως αν χαλεί, είναι ωραίο. Δεν με χαλάει. Ωραία, τι σου έλεγα λοιπόν. Γιατί είναι... Γιατί ναι, εννοώ δεν είναι. Οι κυρίες είναι παντρεμένες. Είναι, σου λέω, κάποιες είναι παντρεμένες, κάποιες είναι χωρισμένες, κάποιες είναι ζωτοχύρες, κάποιες είναι ανήπαντρες, γεροντοκόρες, πες το εισαγωγικά. Είναι μεγάλες ηλικιακά οι κυρίες αυτές. Αυτές ξεκινάνε από 30 φεύγα και πάνω. Πώς λειτουργείς εσύ. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, okay, αν έρθει άλλη 80+, μόνη, εύπορη, έτσι μαραγιασμένη λίγο, μπορείς να σου βγει αυτό το... Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. 80+, είπες. Εντάξει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσο είναι αυτές οι γυναίκες. Δηλαδή, όχι, δεν πάει. Όχι, να υπάρχει και μία, όχι μαμά, γιος ας πούμε, να φαίνεται κάτι λοιπόν, κοντά. Δεν είναι ούτε μικρός ούτε μεγάλος. Τάκη, είναι απορία... μια ηλικία που μπορώ να κάνω με λίγο μικρότερες και με λίγο μεγαλύτερες παρέα. Η απορία του Κωστάκη που είναι έτσι πολύ ένομος πολίτης και τυπικός με τις υποχρεώσεις του είναι, απόδειξη κόβεις. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, μην τρελαθούμε τώρα. Ναι. Και να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, αυτές είναι, φαντάζομαι ότι για να καταφύγει μια κυρία, μια γυναίκα σε ζυγκολό. Πληρωμένη συντροφιά. Σε πληρωμένη συντροφιά, ναι, σε συνοδό, εν πάση περιπτώσει. Είναι εύποροι, έτσι, είναι εύπορες κυρίως αυτές οι γυναίκες. Ναι. Άμα είναι άποροι, τις θα κάνω εγώ το τραπέζι. Αν είναι, και πώς πληρώνεσαι. Λέμε, ρε παιδί μου, αν τύχει και μία που είναι μία ψυχή που νεμένη και είναι σε έναν κύκλο που κινείται αλλά δεν είναι οικονομικά εύρωστη να μπορεί να πληρώσει, θα κάνω κάνεις εγώ και τα ψυχικά σου, δηλαδή. Βέβαια. Βέβαια, έτσι είμαστε καλοί άνθρωποι πάνω απ' όλα. Ναι, δεν είναι αυτό που λέει αβίαση στο χώρο σου με αγγελίες και τέτοια. Εδώ δεν μιλάμε για εκπόρνευση του... Τάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Ρε παιδί μου, ωραία, την κάνεις αυτή τη δουλειά και την κάνεις και πάρα πολύ συνειδητά και την κάνεις έτσι και σαν ανθρωπιστικό έργο παράγεις. Ναι, τέλος. Για τον συνάνθρωπο, βρε γαμώτο. Λοιπόν, όμως, αν εσένα σου παρουσιαστεί, ρε παιδί μου, στο δρόμο σου, μία κοπέλα με την οποία θα θέλεις να συνεχίσεις πιο σοβαρά, δηλαδή, σου αρέσει πάρα πολύ και θες, ρε παιδί μου, να τα φτιάξετε. Εκεί τι κάνεις. Δηλαδή θα σταματήσεις να κάνεις αυτή τη δουλειά ή όχι, θα τη το πεις, δεν θα τη το πεις, πώς θα το χειριστείς, έχεις σκεφτεί. Ναι, έχω σκεφτεί ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να έχει συνέχεια, έτσι, και δεν μπορεί να έχει συνέχεια.
Λοιπόν, είναι κάτι που ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Ναι. Δεν είμαι ένας επαγγελματίας δηλαδή. Ζυγκολό, να σου πω έτσι. Γιατί δεν είσαι επαγγελματίας, Βρεσιτάκη. Περίμενε να σου εξηγήσω γιατί το λέω. Εννοώ ότι δεν ξεκίνησε συνειδητά. Έτυχε από ένα ραντεβού που βγήκα και από εκεί και πέρα συνειδητοποίησα ότι μπορώ. Μπορώ, γιατί είναι σημαντικό αυτό να μπορείς να το κάνεις. Να μπορώ να κάνω τη συγκεκριμένη, εισαγωγικά βάζουμε, δουλειά, να προσφέρω δηλαδή υπηρεσίες σε όμορφες βοητευτικές κυρίες κάποιας ηλικίας. Ξεκινάνε, σου είπα, από 30 φεύγα μέχρι κοντά στα 60. Κάτσε ρε Σιτάκη τώρα, δηλαδή για να φτάσει μια γυναίκα, μια κοπέλα 30 χρονών, 35, είναι νεότατη έτσι, να απευθύνεται, να απευθύνεται σε πληρωμένες συντροφές. Ορίστε. Όταν λέμε 30 φεύγα, εννοούμε 30, λέμε από 40 κοντά, δηλαδή ναι, και πάλι. Ναι, Τάκη μου, 38-39. Οι σύγχρονες γυναίκες στην εποχή μας, 38-39, είναι υπερτούμπανα, έτσι. Είναι έτσι τα μπόμπα, κανονικά. Ναι, δηλαδή, είναι. Για να καταφεύγει σε πληρωμένη συντροφιά μια τέτοια γυναίκα, πρέπει να είναι για σακούλα, κατευθείαν, έτσι. Ναι, είναι με ψυχολογικά προβλήματα οι περισσότερες. Δηλαδή, συγγνώμη, τι ωραίες και γοητευτικές γυναίκες μου λες. Δεν νομίζω ότι. Δεν μιλάμε τώρα για ηλικίες πιο μεγάλες. Αλλά τώρα 38 χρονών κοπέλες. Ναι, έχει τύχει, παιδί μου, και αυτό. Δεν είναι όλες έτσι. Ξεκίνησε εννοώ. Ξεκινάνε από κάποιες ηλικίες. Να σου πω, τι υπηρεσίες παρέχεις εσύ. Δηλαδή, πέραν του οφθαλμοφανούς, κάνεις μασάζ, κάνεις περιποίηση, ξέρω εγώ. Τι κάνεις ακριβώς για να μάθουμε. Κοίταξε, συνήθως είμαι ένας συνοδός που φτάνει μέχρι την πόρτα της κυρίας, την αφήνει στο σπίτι της και φεύγει. Συγγνώμη, σε πληρώνουν για να τις πηγαίνεις στα σπίτια τους, να τις αφήνεις και να φεύγεις. Όχι, με πληρώνουν, είπα, μέχρι εκεί που φτάνει. Ξεκινάει, πάτης παίρνω, βγαίνουμε, πάμε για φαγητό, μιλάμε, πάμε να χορέψουμε. Τι χορεύετε? Κάνουμε διάφορα, ορίστε. Τι κάνετε, διάφορα τσαλίμια? Τσαλίμια, πες το όπως θες. Γενικά, ρε παιδί μου, παρέχω μια συντροφιά για μια έξοδο μιας ευκατάστατης, εύπορης κυρίας, η οποία προφανώς δεν θέλει να βγει με κάποιον άλλον ή δεν έχει ή έχει απογοητευτεί. Σε μένα βρίσκει αυτό που θα ήθελε προφανώς να έχει έναν άνθρωπο όπως θα ήθελα να τον έχει, δηλαδή να είναι ευγενικός απέναντί της, να της μιλάει τρυφερά, να της βάζει το κρασί στο ποτήρι, να την ακούει με προσοχή, να έχει μια απάντηση σωστή σε οτιδήποτε τον ρωτάει και γενικότερα να την κοιτάει στα μάτια και να αισθάνεται όμορφα σαν γυναίκα. Σήμερα Βρε λοιπόν, Σιτάκη μου, όμως δεν είναι λίγο ψεύτικο όλο αυτό. Να το αναπτύξω αυτό. Λίγο αυτό, θέλεις? Να το αναπτύξω το σκεπτικό μου λίγο, ναι, θέλεις? Ναι, θέλω, αναπτύξέ το. Λοιπόν, λέω λοιπόν, σήμερα όταν φτάνουμε λοιπόν σε κάποιες σχέσεις, όλοι οι άνθρωποι, και φύγει ο πρώτος έρωτας που είναι 5 μήνες, 6 μήνες που θα κρατήσει το μεγάλο του ζένι που λέμε εμείς, αρχίζει μετά όλο αυτό να ξεφοριάζει. Και από τα ωραία λόγια λοιπόν που έχει, μπορεί να έχει ακούσει κάθε κυρία, να έχει απογοητευτεί τόσο πολύ, να έχει απέναντι σε έναν αγρίκο, να σου το πω έτσι απλά, ο οποίος ούτε καν καμία προσοχή δηλαδή της δίνει οτιδήποτε. Φαντάζω λοιπόν ότι πολλές από αυτές τις κυρίες έχουν φτάσει και σε γάμο. Και εκεί πέρα υπάρχει εντελώς η μεγάλη απαξία, δηλαδή, του ανθρώπου. Δεν τη βλέπει καν. Τη βλέπει ως σκεύος κουζίνας και όχι ειδονής. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες όλες, κάποια στιγμή, ή θα υπομείνουν όλο αυτό το πράγμα, ή θα φτάσουν στα άκρα, ή θα χωρίσουν και πρέπει να συνεχίσουν τη ζωή τους κάπως. Λοιπόν, ψυχικά τραυματισμένες οι περισσότερες, βιώνουν λοιπόν από έναν τάκι, χιτάκι, όλα αυτά που θα ήθελαν να βιώσουν στη ζωή τους, ρομαντικά, όμορφα. Να μπορέσουν δηλαδή να ζήσουν αυτό που είχαν κάποτε ονειρευτεί. Ότι να κάνουν έναν γάμο, να κάνουν ένα παιδί, να είναι ευτυχισμένη οικογένεια και όχι ένα τσαντήρι, ας πούμε, στο δώσω εντός απλά, να το καταλάβεις. Δηλαδή έχουν μια δούλα μέσα και την φέρονται. Τάκη μου. Αυτό. Τα λες ωραία, αλλά το παρουσιάζεις σε όλο αυτό πάρα πολύ ειδηλιακά.
Και εγώ, χωρίς να έχω εμπειρία πάνω σε τέτοια θέματα, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί όλο αυτό το ότι, okay, βγαίνουμε για φαγητό, τη βάζει εσύ το κρασί, την πηγαίνει και τη φέρνει και δύο φούρλε, ξέρω εγώ, σε ένα κλαμπ κτλ. Δεν μπορεί αυτό να έχει τόσο συνέστημα μέσα του. Δηλαδή, νομίζω ότι το λες πολύ, το παρουσιάζει πάρα πολύ ρομαντικά και ιδηλιακά το θέμα. Δηλαδή, θεωρεί εσύ ότι χωράνε συναισθηματισμοί τέτοιου είδου. Το ότι οι γυναίκες δεν είναι ευχαριστημένες από την πορεία της σχέσης τους, την πορεία του γάμου τους και την κατάστασή τους, την τωρινή, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν νομίζω ότι μια γυναίκα μόνο και μόνο γιατί η συζυγική της ζωή έχει ψηλοτελματώσει και έχει ρουτινιάσει κιόλας να απευθυνθεί σε έναν συνοδό μόνο και μόνο για να ζήσει τώρα δύο ώρες πριγκιπικές. Κατάλαβες να αντισυμπεριφέρεται ο άλλος σαν... Έτσι. Ναι, κατάλαβα. Κοίταξε, δεν είναι απλά και μόνο η συντροφιά οι δύο. Είναι κάποιες οι οποίες μπορεί να ερωτευτούν. Μπορεί να ερωτευτούν. Να με ερωτευτούν. Το βλέπω αυτό, δηλαδή μπορώ να το νιώσω. Τότε τι κάνεις, Τάκη? Θα σου πω. Δεν μπορώ, λοιπόν. Και βέβαια δεν είναι περί αυτολογώ τώρα. Μπορεί να με δεις και να πεις κούκλος, μπορεί να δει κάποια άλλη να μου πει μέτριος. Ή οτιδήποτε. Αυτό αλλά πιο κάτω και... δεν πάει. Ναι. Ναι, όχι. Ναι. anyway, λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα λοιπόν που βιώνει αυτή η γυναίκα μπορεί να καταλήξει έρωτα. Από την αρχή ξέρει όμως, ξέρει, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι... Δεν μπορεί να ανθίσει. Από την πλευρά μου να συνεχίσω και να είμαι με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Μου λες, αν ερωτευτώ κι εγώ, μπορεί να είναι μία... Σαραντάρα, όπως είπες, τσούπερ τρούπερ τρούπ, του πάνω, όπως την είπες. Πώς την είπες, για ξαναπέσω. Τσίτα μπόμπα. Ναι. Κάπως έτσι, λοιπόν. Ξέρω την αρχή ότι ο Τάκης είναι διαθέσιμος για αυτό που πληρώνει. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Και θα περάσει μαζί του κάποιες ώρες της εβδομάδας, ευχάριστες, όσο αυτή θέλει και όσο εγώ αντέχομαι και πέρα να συνεχίσω. Να σου πω, καμιά ιστερία έχουν πάθει, σου έχει τύχει αυτό, δηλαδή να σε έχει ερωτευτεί κάποια πάρα πολύ και να θέλει ρε παιδί μου να ξεκόψει εσύ και να σε έχει μόνο για πάρτι τη. Και να τη πει εσύ να τη εξηγήσει και να σου κάνει, να στα κάνει κόλαση όλα, να σου πει «Οκ, και α, και ου, και». Και έτσι ρηχτά και τέτοια. Έχω πάθει μίλα από κάποια ιστερία. Για θες, αφού τώρα εγώ τα γουστάρω αυτά πάρα πολύ. Για θες. Έχω βγει λοιπόν σε ένα μπαράκι. Ναι. Βόρεια προάστια. Ναι. Γιατί όπως είπες και εσύ, βγαίνω και με παρουσίες που δεν είναι... Τον έχουν τον τρόπο τους. Που θέλω, ναι, ρε παιδί, που θέλω να βγαίνω εγώ με κάποια, ξέρω εγώ, άτομα τα οποία γουστάρουν να βγαίνω. Ναι. Άσχετα αν δεν έχω σχέση με τους οτιδήποτε. Εντάξει. Και μου έχει πετύχει μια κοπέλα λοιπόν σε ένα γνωστό καφέ, δεν θα πω όνομα. Ναι. Και μιλάω με μια κοπελίτσα. 22 ναι. Κοντά. 22! 22, ναι. Μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Λοιπόν, και κάθομαι και μιλάμε και οπότε καταλαβαίνεις, κυρία, κοντά στα 40 φεύγα. Πελάτησά σου. Ναι. Αχα. Σας πετυχαίνει εκεί στο καφέ. Έπατε ιστερία, ναι. Λες και δεν ήξερα ότι εγώ έχω την προσωπική μου ζωή και μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Και τι τρέσει, Τάκη, πάρε και τούτη, πάρε και εκείνη. Τι, σου χώθηκε κανονικά? Έγινε θέμα, σου λέω. Του τρελού μες στο μαγαζί. Ναι. Έλα ρε εσύ. Τι ωραία σκηνικά αυτά. Κάτσε κάτι, ναι. Άκου να δεις πως έγινε και πως κάθισε απέναντί μου και τότε με στα μάτια. Αχα. Και έχοντας λοιπόν εγώ έχει πλάτη την κοπελίτσα και εμένα με κοιτάει στα μάτια, με καρφώνει. Μία-δύο, μου κάνει κάτι νεύματα, κάτι γελάκια, κάτι τέτοια. Εγώ αγνώω, είναι σαν να μην την ξέρω. Και συνεχίζω να μιλάω με την πιτσιρίκα. Ναι. Σε σχέση 22 χρονών τώρα με 40 φεύγα, υπάρχει διαφορά. Ήτανε φρέσκο πράγμα, σπαρταριστό αυτή η πιτσιρίκα. Άρα, και γελάμε, ξέρω εγώ, γοητευμένη και η πιτσιρίκα, λέμε εκεί πέρα. Γοητευμένος κι εσύ όμως. Ναι, εννοείται, λέω και εγώ τα δικά μου, λέει τα δικά της.
υπό κάποια στιγμή σηκώνεται, έρχεται προς το μέρος μας, απειλητικά, και βλέπω, λέω, όχ, θα γίνει θέμα τώρα. Ναι. Και η γυναίκα μου λέει, Τάκη, μπορώ να σου πω κάτι? Λέω, γνωριζόμαστε. Είπες έτσι, ε. Ναι, έτσι, έτσι πρέπει, επιβάλλεται. Της έχω πει ότι ο χρόνος μου εκεί που τελειώνει, είναι κάτι σαν ψυχολόγος που λέει, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν πηγαίνει στον ψυχολόγο και λέει, συγγνώμη κύριε, ο χρόνος δεν τελείωσε. Αύριο πάλι. Λοιπόν. Κοίτα να δεις, Τάκη, μία παρένθεση τώρα. Πόσοι ασκούμε τέτοια παραψυχολογικά επαγγέλματα, έτσι. Υπάρχω εγώ, υπάρχει ο Τάκης, θα υπάρχουν άλλοι δύο-τρεις τέτοιοι στάνταρ. Πάει, τα κλείσαμε τα ψυχολογικά τα γραφεία. Σίγουρα σου λέει, τώρα θα αναιρέσουμε την επιστήμη. Για πες. Για το. Λοιπόν. Ναι. Ναι, λοιπόν, μου κοιτάει στα μάτια, μου λέει, δεν με ξέρεις. Αλήθεια, δεν με ξέρεις. Λέω, όχι, λέω, μήπως παρανοήσατε, μήπως θα θυμίζω κάποιον άλλον. Και μου λέει, αστακό, λέει, προχθές το βράδυ δεν τρώγαμε άλλον, με σένα τρώγα. Ναι. Οπότε τι να πεις εκεί πέρα. Η πιτσιρίκα τι είπε. Έγινε έξαλλη. Ναι. Εννοείται ότι δεν συνέχισα τις υπηρεσίες μου στη συγκεκριμένη κυρία. Δεν ξαναβγήκα μαζί της δηλαδή. Αχα. Ρε Σιτάκη, τώρα θα το ρωτήσω, δεν μπορώ να κρατηθώ. Μόνο αυτό παρέχεις εσύ. Δηλαδή πιο προσωπικά τα πράγματα δεν γίνονται. Μόνο φαΐ. Τρώτε, θα σκάσετε. Ξέρετε, δεν κάνετε τίποτα άλλο. Όχι μόνο φαγητό, εντάξει, είπαμε, αυτό είναι μέχρι, η συμφωνία ξεκινάει μέχρι εκεί. Για να γίνει κάτι παραπάνω, σαφώς πρέπει να πληρώσει κάτι παραπάνω και βέβαια είναι σε μένα και εγώ σε ψυχολογική φάση να μπορώ να τα απεξέλθω τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, στο ζητάνε και σου λένε τύπου, Τάκη μου, καλά φάγαμε, πάμε τώρα και καμιά βόλτα από πουθενά αλλού να... Ναι, στο λένε, οπότε κλείνει συμφωνία άλλη. Μετά άλλη από εκεί πέρα. Εάν θέλει, μου λέει, αν θέλω να μείνει σήμερα όλο το βράδυ μαζί μου, τι θα μου κοστίσει. Σου λέει αν, έτσι, ξέρω εγώ. Ναι, πόσο παραπάνω θα είναι. Λέω εγώ να, πόσο. Γιατί ξέρεις, αν το καθίσεις το κάνεις αυτό το πράγμα, με την βγαίνει συνέχεια και πας καταλήγεις σε κάποιο κρεβάτι της κάθε κυρίας, αυτό λοιπόν πρέπει να πληρωθεί. Αυτό το κάνεις με όλες τις κυρίες που στο ζητάνε ή μόνο με αυτές που θες εσύ, ρε παιδί μου? Δηλαδή πρέπει να σου αρέσει και λίγο η άλλη να σου βγάζει κάτι. Πώς γίνεται? Δεν είμαι ρομπότ, δεν μπορώ να λειτουργήσω, πατάω ένα κουμπί και βγαίνει ένα πουλί. Αυτό σε ρώτησα πριν. Και βγαίνει μια χοντρή, θες? Όχι, ένα πουλί. Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει ένα πουλί. Οπότε λοιπόν, δεν είναι μου πια. Ο Κώστας έχει πάθει, έχει φρικάρει. Έχει φρικάρει. Ναι. Οπότε πρέπει να μπορώ και εγώ να λειτουργήσω. Είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, άμα η άλλη κυρία είναι κάπως... δεν μου ξυπνάει και λίγο κάτι, δεν λέμε να καψουρευτώ. Αλλά να σου βγάζει ένα όπα. Ναι. Ένα λοιπόν. Ναι. Η χρέωση από εκεί και πέρα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Είναι δύο φορές πάνω από ό,τι θα έπαιρνα. Κώστα, να ρωτήσω πού κυμαίνονται οι τιμές. Όχι. Ναι, πού κυμαίνονται. Όχι, δεν μπορώ να σου πω. Έλα, πάνω κάτω. Κοίταξε, είπα, δεν είμαι επαγγελματίας, οπότε μπορεί να κινδυνεύω εδώ πέρα. Ξέρεις, θα με ακούσουν τίποτα επαγγελματίες, κολλώ και με έχω θέμα. Αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη. Ναι. Ρε Σιτάκη, για πες λίγο, πάνω κάτω, δηλαδή... Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τώρα, δεν χρειάζεται. Ωραία, να τα διαμφίσω. Μπορεί να φτάσει όλο αυτό το θέμα μέχρι τα 500 ευρώ. Μέχρι τα 500 ευρώ, ε. Φτηνός ο Τάκης, εντάξει. Ορίστε. Φτηνός είσαι. Φτηνός είμαι, βέβαια, σου είπα, είμαι ερασιτέχνης. Οικονομικές οι τιμές που παρέχεις. Καλά, δεν είναι. Μια χαρά είσαι, μια χαρά σε βρίσκω εγώ. Καλά, όχι ότι ξέρω εγώ τώρα πόσο πληρώνονται τέτοιο, αλλά δεν μου φαίνεται, δηλαδή... Εγώ είχα στο μυαλό μου κάτι χιλιάρικο και βάλε, ξέρω εγώ, αλλά τώρα δεν ξέρω κιόλας. Και αυτό είναι για μια νύχτα. Αν αυτή η κυρία, ρε παιδί μου, θέλει να ξεσκάσει και να πάει ένα τριήμερο και σου πει, Τάκη, εγώ θέλω να πάω στον Παρνασσό ένα τριήμερο να κάνω σκι και να κάνω έτσι και τις κοινωνικές μου τις συναντήσεις και να
να πιω και τα ποτά μου κτλ. Και έλα μαζί μου, Τάκη, θέλεις. Τότε τι γίνεται εκεί. Εκεί πάει πολύ ψηλά, είναι εκτός έδρας. Θα μπορώ να πληρώνω να κυρώσω άλλα ραντεβού. Οπότε καταλαβαίνεις, αν θέλει αποκλειστικά για τις μέρες, θα πληρώσει αρκετά λεφτά. Και τα έξοδα δικά της, έτσι, την ξενοδοχεία. Ναι. Άκου να δεις τώρα. Εγώ δεν έχω έξοδα. Τι έξοδα έχεις. Αγάπη μου, θα φορέσω το αρμάνι μου. Θα βγάλω το σπόρο αυτοκίνητο να κυκλοφορήσω. Α, είσαι full extra εσύ. Έχεις όλα, παρέχεις όλα τα comfort. Βέβαια. Έλα ρε Σιτάκη. Κοίταξε, ήμουν ευκατάστατος οικονομικά πολύ έτσι large μέχρι να μου συμβούν όλες τις οικονομικές δυσκολίες που συνέβησαν στη ζωή μου. Οπότε είχα κάποια πράγματα. Δηλαδή το αυτοκίνητό μου δεν μπορούσα να το συντηρήσω. Ή θα έπρεπε να το πουλήσω, ή θα έπρεπε να το συντηρήσω με κάποιο τρόπο. Αυτό ρε Σιτάκη, μία τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω. Ψυχολογικά δεν σε επηρεάζει καθόλου. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν νιώθεις λίγο σαν τζουβάλι κάποιες φορές. Ότι, okay, πηγαίνω από εδώ, πηγαίνω από εκεί, πηγαίνω με τη στιμία, πηγαίνω στην άλλη, πηγαίνω στην παράλλη. Δεν νιώθεις λίγο ότι σε φθείρει όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχεις την ανάγκη, ρε παιδί μου, να νιώσεις πράγματα. Δεν έχεις την ανάγκη να το πας λίγο παρακάτω από ένα φαΐ και ένα διήμερο στον Παρνασσό. Κοίταξε να δεις, αυτά τα έχω ζήσει όλα αυτά. Τα έχω βιώσει δηλαδή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πράγματα που είναι ανάγκες που δεν τελειώνουν αυτά. Δηλαδή, το αίσθημα να έχεις έναν άνθρωπο να σε αγαπάει και να τον αγαπάς και να αναπτυχθεί μεταξύ σας μια έτσι, δυνατότερη σχέση, νομίζω ότι δεν είναι κορεύσιμο. Δεν μπορεί να κορεστεί, ήθελα να πω. Τι κρατάς το κεφάλι σου εσύ. Εντάξει, σιγά. Άνθρωποι, είμαστε ουδείς άσφαλτος, που λέει και η Λέδη. Ναι. Άσφαλτο. Κοίταξε, σαφώς και έχω και εγώ ανάγκη να ερωτευτώ πραγματικά, να κάνω αυτά που εγώ πραγματικά, ουσιαστικά θέλω να κάνω και όχι αυτά που μου υποδεικνύουν κάποιοι άλλοι να κάνω. Αχα. Αλλά είπαμε, επειδή τα έχω ζήσει όλα αυτά και έχω ξοδευτεί απείρως σε σχέσεις, και οικονομικά και ψυχολογικά, το κυριότερο είναι η ψυχολογική δαπάνη και όχι η οικονομική σε τέτοιες σχέσεις. Οπότε αυτή την περίοδο, αυτά τα 2,5 χρόνια που κάνω τη συγκεκριμένη ζωή, δεν μου έχει λείψει, να σου πω την αλήθεια. Ίσως να μην μου έχει τύχει και η ανάλογη περίπτωση. Κοίτα να δεις, Βρεσιτάκι μου. Για να πω, σταματάω όλο αυτό που κάνω. Θα σου πω, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο και από άποψη χρόνου να γίνει κάτι τέτοιο. Διότι, αν εσύ κάθε μέρα είσαι με μια διαφορετική κυρία στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας σας, τέλος πάντων, της οικονομικής σας, μάλλον, νταλαδεριού του οικονομικού σας, τέλος πάντων, αυτού τέτοιου, δεν νομίζω ότι σου μένει χρόνος να γνωρίσεις άλλους ανθρώπους που θα μπορούσε να πάει το πράγμα παραπέρα, να τους ερωτευτείς κλπ. Αλλά κοίτα να δεις, από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ περνάς ωραία. Ωραία είναι, ναι. Κάνω πράγματα. Δηλαδή και τις βόλτες σου και τις διακοπές σου και τα ποτά σου και τα φαγιά σου και τα όλα σου. Γεμάτες. Οι μέρες μου και οι νύχτες μου βασικά, γιατί οι μέρες μου σε κουράζουν συνήθως. Οι νύχτες μου είναι γεμάτες. Τη μέρα νιώθεις μοναξιά, Τάκη. Δεν προλαβαίνω. Μια ολόκληρη μέρα δεν προλαβαίνεις να νιώσεις μόνος. Όχι, ασχολούμαι και με κάποια άλλα πράγματα, προσωπικά μου, δικά μου έχω πράγματα. Δηλαδή θα αθληθώ για να μπορέσω να έχω ένα κορμί. Αράπικο. Ένα σώμα. Ένα σώμα. Και πλάνα. Έτσι. Να έχω ένα σώμα το οποίο μπορεί να... Να γοητεύει γενικώς. Να γοητεύει, να είναι εμφανίσιμο. Έτσι, οπότε όλο αυτό θέλει και προσπάθεια. Θα πάω λοιπόν στα γυμναστήριά μου, θα κάνω το ποδηλατό μου. Κι άλλο θα κάνω το τζόκινγκ μου. Θα μαγειρέψω. Θα φάω κάτι λιτό το μεσημέρι που μου αρέσει να μαγειρεύω. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει το απόγευμα. Έχω κάνει το κλείνω τα ραντεβού μου. Ποιο θα έχω. Θα ετοιμαστώ, θα κάνω το μπανάκι μου, θα ντυθώ, θα ξεριστώ. Θα πάω το αυτοκινητάκι μου και θα ξεκινήσει η νύχτα μου. Και όπου μας βγάλει φορά. Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη ετοίμασου. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ανατρίχιασα, τσουτσούριασα. Στη δικιά μου την εκπομπή ακούστηκε αυτό.
Κώστα, σε παρακαλώ, κλείσει. Ακούμε έναν λαϊκό αηδό, πολύ πολύ λαϊκό αηδό. Θεέ μου. Κώστα, κλείσε τον γκιάμο τώρα. Θα φύγω. Βέσου, νομίζω ότι επηρεάζεις πολύ αρνητικά εδώ πέρα τους συνεργάτες μου, Τάκη. Πολύ αρνητικά τους επηρεάζεις. Πώς με κρίνεις, με κρίνεις αρνητικά με όλα αυτά που λέω? Όχι, λέω ότι σε επηρεάζεις. Λες για νύχτες, λες για ειδηλιακές βραδιές, λες για κρασιά, λες για ποτά, λες για κρεβάτια, τραπέζια κλπ. Και τώρα ο Κωστάκης έχει αναμπουμπουριάσει το αγόρι. Αγάπη μου, ειδηλιακό βράδυ με κιάμο δεν μπορεί να υπάρξει. Πέστα ρε Σιτάκη, πέστα, γιατί έχουμε και μια ποιότητα εμείς εδώ και ένα επίπεδο, παρακαλώ. Βάλε μου ένα πρελούδιο. Βάλε μου ένα Μπαχ, ένα Μότσαρτ, ένα κάτι τίς. Βάλε μου ένα My Way, ας πούμε. Αχ, ένα Σινάτρα. Βάλε ένα Σινάτρα. Έτσι, μπράβο, Τάκη, είσαι πολύ ποιοτικός. Μ' αρέσεις. Που είναι το πνεύμα των ημερών. Καλά, κοίτα να δεις. Ο Σινάτρα δεν είναι χριστουγεννιάτικο soundtrack, γιατί πολλοί το έχουν μπερδέψει αυτό. Ο Σινάτρα ακούγεται όλες τις εποχές. Και γενικότερα η μουσική που ρε παιδί μου, ρε εσύ, ξεχνάω λέξεις, παθαίνω κενά. Και έχω κενά. Τι ακούμε? Πάρτον, για πάρτι, Σιτάκι. Δυνάμωσέ το. Ευχαριστώ. Τέρμα. Ευχαριστώ τον Δυνάκη. Δυνάμωσέ το. Ποιο Δυνάκη, εγώ το έβαλα, λέει ο Κώστας. Δυνάμωσε λίγο τον Φράγκη. I'll say it clear. Όχι τόσο. I'll state my case, of which I'm certain. Και νομίζω, ακούγομαι, νομίζω ότι... Ναι, θα ακούω. Ταιριάζει, δηλαδή αν γύρναγα μια ταινία τύπου έτσι με συνοδούς κυριών, σε φαντάζομαι με την κουστούμιά σου, με το αμάξι σου, με την Γκριέτζο δίπλα να τη συνοδεύεις και να ακούγεται ο Φράγκη ο Θεός από πίσω, το My Way, ξέρω εγώ, και να πηγαίνετε εσείς να φάτε. Κατάλαβες, μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή θα έβαζα ένα τέτοιο κομμάτι από πίσω. Φαντάζομαι ένα πάρα πολύ όμορφο εστιατόριο, καλοκαίρι με κεριά. Είσαι πολύ όμορφος, μου είπες. Τι είπες? Ότι είσαι πολύ όμορφος. Ένα πολύ όμορφο χώρο, καλοκαίρι, με κεράκι και κρασί και να πεις Φράγκη. Ναι. Φαντάζομαι το αντίστοιχο σε μια μεγαλούπολη ή στην Αθήνα έστω, ας πούμε στο Galaxy, στο Hilton, και να χιονίζει και να πεις πάλι Φράγκη, όπως το είπες, είναι all time ο Φράγκη. Έτσι, είσαι τουλάχιστον, είσαι εκλεπτισμένος, δηλαδή μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει. Πιστεύω ότι πραγματικά οι κυρίες περνάνε αξέχαστα μαζί σου. Ένα βράδυ επιπέδου. Να είσαι καλά. Απλά είπαμε, όλο αυτό κάπου πιστεύω ότι θα τελειώσει. Εγώ βρε Σιτάκη. Μια εμπειρία είναι. Εγώ ειλικρινά σου εύχομαι να το κάνεις όσο σε ευχαριστεί, όσο περνάς καλά. Τύπου, γιατί έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε ξαναματαπεί και θα το λέμε πάντα σε αυτή την εκπομπή ότι το θέμα είναι να περνάμε καλά, να είμαστε καλά με τον εαυτό μας, να έχουμε τις ισορροπίες μας και αφού είναι ένα πράγμα που εσύ το κάνεις απόλυτα, ρε παιδί μου, συνειδητά και απενοχοποιημένα, δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει, λες, έχω ζήσει ότι ήταν ένα ζήσω, ρε παιδί μου, καλά πέρασα, έκανα και τις σχέσεις μου, έφαγα και τα στραπάτσα μου και τώρα το κάνω αυτό γιατί έτσι, γιατί και εγώ περνάω καλά. Εύχομαι λοιπόν να συνεχίσεις να περνάς καλά με οποιοδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να βρεις μια κοπέλα η οποία θα σε κάνει να περνάς πολύ καλύτερα και να σου βγει από μόνο σου να απεμπλακείς από όλο αυτό. Δηλαδή, μόνο σου να πεις τέλος. Είδομεν. Είναι μέσα στις προτεραιότητές μου. Κάποια στιγμή θα γίνει. Αρκεί να είμαι έτοιμος κι εγώ για να. Μπορεί να είναι σωστό όλο αυτό που θα δημιουργηθεί. Ναι, και ακριβώς. Όχι με το ζόρι, επειδή σώνει και καλά, πρέπει να βρω κάποια. Όχι. Πάρε το χρόνο σου. Πάρε το χρόνο σου, Τάκη μου. Αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρή σμέλη. Σιγά-σιγά. Έγινε, αγάπη μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Φιλάκια πολλά, να έχεις καλές γιορτές. Να είσαι καλά. Χρόνια μας πολλά. Πάνω απ' όλα. Υγεία και ευτυχία. Έτσι.
Έτσι. Φιλάκια πολλά, Τάκη μου. Bye bye. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια. Yeah. Θεός. Και αν θέλετε να κάνω τη δική μου την εξομολόγηση τώρα, παρότι ήταν σαν διασταύρωση ασβού μυρμυγκοφάγο Φράγκη, δηλαδή ήταν και κοντός, είχε και πεταχτά αυτιά, είχε και μια γαμψομύτη, είχε μια τέτοια γοητεία, είχε ένα τύπο, είχε το κάτι της, αυτό το elegant, αυτό το καταπληκτικό, που πραγματικά, δηλαδή ειλικρινά, από τους πιο ωραίους άντρες, μακράν, είναι από τους λίγους άντρες που δεν μένει στη μύτη, την πεταχτή, δεν μένει στο αυτί του ντάμπο, αλλά στο όλο αυτό και εγωιτεύεσαι. Εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε την ιστορία του Τάκη. Ο Τάκης, ιδιόρυθμος άνθρωπος, ιδιαίτερος άνθρωπος, βέβαια περνάει καλά. Οπότε έχουμε πει, ό,τι κατάσταση και αν ζούμε, ό,τι κατάσταση και να βιώνουμε, όταν το κάνουμε συνειδητά, όταν περνάμε ωραία και όταν είμαστε καλά μέσα μας, με τον εαυτό μας, είναι καλό. Είναι καλό. Όταν συνειδητοποιείς ότι πλέον φτάνει, δεν περνάω καλά, δεν έχει να μου δώσει κάτι αυτό που κάνω άλλο, που αυτό μπορεί να είναι είτε μια κατάσταση σαν του Τάκη, είτε μια σχέση η οποία έχει κορεστεί, είτε μια απόφαση να μείνεις μόνος για κάποιο διάστημα μέχρι να έρθει κάτι καλύτερο στη ζωή σου, είτε οτιδήποτε, όταν σταματήσει να σε γεμίζει η επιλογή σου, την κόβεις και συνεχίζεις κανονικά το δρόμο σου. Πολύ απλά τα πράγματα. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι σήμερα το θέμα μας είναι η μελαγχολία των γιορτών. Η αίσθηση που σου αφήνουν τα Χριστούγεννα, η αίσθηση που σου αφήνουν οι γιορτές όλες αυτές που διανύουμε τώρα αυτή την περίοδο, και γενικά θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω πώς το βιώνετε όλο αυτό και σε τι φάση είστε. Είτε είστε δεσμευμένος, έχετε μία σχέση, έχετε οικογένεια, έχετε παιδιά, σκυλιά, γατιά κλπ. Είτε είστε μόνος τέρμος και δεν έχετε συντροφιά. Γενικότερα θα ήθελα να σας ακούσω. 2, 11, 55, 50, 537 και 538. Περιμένω με αδημονία και ανυπομονησία και παρησία και όλα αυτά τα τηλέφωνά σας, τις γνώμες σας και τις απόψεις σας πάνω στο θέμα που αναλύουμε. Βεβαίως, φυσικά, γνωρίζετε ότι αν δεν έχετε Χριστούγεννο μέσα σας, αν δεν σας αφορά τώρα να πάρετε τηλέφωνο και να πείτε «εγώ τα Χριστούγεννα περνάω ωραία, εγώ τα Χριστούγεννα περνάω χάλια», πάρτε και πείτε τι σας απασχολεί, το δικό σας το θέμα, τη δική σας την ιστορία. Και ναι, το τηλέφωνο χτύπησε και ας το σηκώσω. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Νίνα? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Εγώ δεν είμαι και πάρα πολύ καλά, να πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, μέρες είναι αυτές. Τι έχεις, αγαπητό μου πλάσμα, τι σου συμβαίνει? Θα σου πω τι μου συμβαίνει. Πώς σε λένε, πες μου αρχικά, για να μην σε φωνάζω ψήτη και σένα. Εντάξει, λοιπόν, μισό λεπτάκι να χαμηλώσω, να σε ακούω μόνο από το τηλέφωνο. Μπράβο. Λοιπόν. Έλα. Είμαι ο Ηλίας. Γεια σου, Ηλία. Τι γίνεται? Πετάπαμε. Ωραία. Είσαι και πάρα πολύ όμορφη σήμερα, μπορώ να πω. Μόνο σήμερα, Ηλία? Πώς, μόνο σήμερα, ούτως ή άλλως είναι. Τι μόνο σήμερα, μόνο σήμερα είμαι πολύ ωραία. Τι να κάνουμε. Όπα, τι είναι αυτές οι μουσικές? Ναι, απελευθερωθείτε. Ω. Είμαι, να ορίστε, είδες, σε πήρε σένα και μου φτιάξει λίγο τη διάθεση. Γιατί πω, μπορώ να πω ότι όσο πλησιάζουν οι μέρες των Χριστουγέννων, γιατί και το θέμα αυτό είναι επίκαιρο, γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο. Αχα! Έχεις πέσει ουσιαστικά μέσα στις σκέψεις μου. Διότι τα Χριστούγεννα, πρέπει να σου πω ότι τα συγκεκριμένα Χριστούγεννα δεν μου αρέσουν. Αυτά. Είμαι μελαγχολικός. Του 2013 δεν σου αρέσουν τα Χριστούγεννα? Του 2013, ναι. Μπορώ να σου πω μία μικρή ιστορία λοιπόν. Ότι επειδή πέρυσι ήμουνα με μια κοπέλα που είχα ένα μακροχρόνιο δεσμό και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία και πέρυσι είχαμε φύγει. Πού είχαμε πάει, πάει στο εξωτερικό για ένα ταξιδάκι. Πού? Είχαμε πάει στην Ιταλία. Α, και έτσι, ναι, εντάξει, μπορεί το μέρος να είναι κοντά, αλλά παρόλα αυτά είναι εξωτερικό. Και περάσαμε καταπληκτικά. Και νόμιζα που λες λοιπόν ότι όλα τα Χριστούγεννα εγώ θα σχεδιάζω και θα κάνω τέτοια πράγματα, εκδρομούλες, βολτούλες, να περνάμε ωραία και τέτοια.
Ήρθε λοιπόν αυτή η δύστυχη μέρα του χωρισμού, διότι όπως καταλαβαίνεις, όπως με ακούς, είμαι ακόμα ερωτευμένος. Και δεν μ' αρέσουν πλέον τα Χριστούγεννα. Και γι' αυτό σε πήρα και σένα λίγο να με παρηγορήσεις, να μου πεις κάτι ωραίο που σε βλέπω και έχεις και την κόκκινη την καρδούλα εκεί πέρα, το μαξιλαράκι. Τι ωραίο που είναι αυτό. Φούξια είναι. Εντάξει, όπως ξέρεις για τους άντρες δεν υπάρχουν πάρα πολλοί χρωματισμοί. Υπάρχουν 10-15 χρωματισμοί. Τώρα το φούξια και το ροζ είναι ροζ και κόκκινο. Συγγνώμη, τι έχεις αχρωματοψία. Είναι ροζ. Εντάξει, είναι ροζ, μωρέ. Εντάξει. Η τηλεόρασή μου έχει λίγο χαλάσει η οθόνη, οπότε εντάξει. Εμένα μου τα δείχνει όλα κόκκινα. Κοίτα να δεις κάτι, Ηλία, παιδί μου. Δεν φταίνε τα Χριστούγεννα που χώρισες. Δεν φταίνε τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι μια. Δεν φταίνε, λέω, τα Χριστούγεννα που χώρισες. Επειδή λες ότι χώρισα, ρε παιδί μου, πέρυσι πέρασα wow, φέτος δεν θα περάσω τόσο ωραία. Δεν μπορούμε κάθε Χριστούγεννο να πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Να πηγαίνουμε εκδρομές, να πηγαίνουμε ταξίδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Περνάμε μια. Αφού για μένα γινόταν αυτό το πράγμα. Δεν είχα κανένα θέμα να πηγαίνω κάθε Χριστούγεννα διακοπές. Ωραία. Όμως το πρόβλημα που δεν πηγαίνεις τώρα είναι το ότι δεν έχεις κοπέλα. Έλα να πάμε μαζί. Δηλαδή, αν είναι αλήθεια, μου το λες αυτό. Όχι. Θα αρχίσουν να μ' αρέσουν πάλι τα Χριστούγεννα. Όχι. Τρόπον τεινά ήταν αυτό. Α, τρόπον τεινά. Λοιπόν. Γιατί προς το παρόν σε πίστεψα, να ξέρεις. Ναι. Ηλία, σε ανακαλώ στην τάξη αρχικά. Ναι. Και κατά Δευτέρης λέω το εξής. Αφού το θέμα σου δεν είναι οικονομικό, δηλαδή μπορείς να πας στα εξωτερικά σου, μπορείς να πας στις αράχοβές σου και όπου θες να πας, πάρε ένα φίλο σου, πάρε μια φίλη σου, πάρε 2-3 φίλους σου τέλος πάντων και πήγαινε με αυτούς. Πρέπει σόνι και ντε να βρεις κοπέλα, να πας με την κοπέλα. Όχι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν συνδέεις κάποιες καταστάσεις με ορισμένα πρόσωπα και γεγονότα, όπως και να το κάνεις, μετά όταν έρχεται πάλι, ας πούμε, για παράδειγμα, αφού συζητάμε για τα Χριστούγεννα, εφόσον έρχεται λοιπόν η περίοδος των Χριστουγέννων, όπως και να το κάνεις, σου έρχονται όλα ένα comeback που λέμε, και πολύ απλά σκέφτεσαι τι έκανες τα προηγούμενα Χριστούγεννα και λες γιατί. Γιατί. Ναι. Γιατί λοιπόν είναι, σε ρωτάω εσένα. Άκου να δεις, Ηλία, θα σου πω κάτι. Αρχικά, αποδεδειγμένες μελέτες έδειξαν ότι σε όλου του είδους τις διακοπές περνάμε καλύτερα με τους φίλους μας. Τελεία και προσυπογράφω από κάτω. Τέλος. Πάρε τους φίλους σου και πήγαινε τους κάπου και πηγαίνετε όλοι μαζί κάπου, πηγαίνετε να κάνετε σκι, πηγαίνετε να κάνετε snowboard, πηγαίνετε να κάνετε bungee jumping, πηγαίνετε να κάνετε κάτι, εν πάση περιπτώσει, και θα δεις ότι θα περάσεις εξίσου ωραία. Αφού το πρόβλημά σου δεν είναι οικονομικής φύσης και μπορείς να πας. Ναι, βέβαια, αλλά με τους φίλους δεν υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνεις με μια σου σχέση, για παράδειγμα. Όπως. Όπως τώρα δηλαδή. Κάτσε, γιατί δεν ξέρω και η ώρα αν είναι περασμένη για να εκφραστώ περίεργα. Υπάρχουν τότε αντίστοιχες κοπέλες σαν τον Ντάκη που πήρε πριν. Εντάξει, τώρα πιστεύω όχι κόμπτο, γιατί γίνεις υπερβολική, πιστεύω τώρα. Δεν είμαι υπερβολική, μα τώρα το πρόβλημά σου είναι αυτό, είμαστε σοβαροί. Αν σου λείπει αυτή η κοπέλα γενικότερα, δηλαδή αν σου λείπει ανεξαρτήτου Χριστουγέννων και γιορτών, ρε παιδί μου, κάνε μια προσπάθεια να τα ξαναβρείτε. Τι μου λες τώρα, ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο αυτό. Καταλαβαίνω ότι το σκέφτεσαι και σου λείπει. Μάλιστα. Μα ήταν η Αγία Βασίλενά μου. Τι ήτανε? Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Τέτοια βίτσια είχες μάλλον, Τάκη, και έφυγε η κοπέλα. Τι έφυγε, τι έφυγε, έφυγε. Έφυγε, αυτό είναι αλήθεια, έφυγε από τη ζωή μου, αλλά τι να κάνω εγώ τώρα. Πότε χωρίσατε, Ηλία? Πριν από 2 μήνες. Γιατί χωρίσατε? Χωρίσαμε από ό,τι λέει αυτή, διότι δεν ταιριάζαμε σαν χαρακτήρες. Εσύ τι λες? Εγώ λέω ότι χωρίσαμε γενικά, έτσι, επειδή ξέρω εγώ, μάλλον μπορεί να κουράστηκε, μπορεί να βαρέθηκε. Εσύ αν και δεν κουράστηκες, ακούραστος εσύ. Τώρα. Εσύ ακούραστος, λέω. Εγώ ακούραστος εκεί? Εκεί. Σε παρακαλώ. Δίνεις δηλαδή, πόνο εσύ. Καλά είσαι. Καλά. Αλλά τι να κάνουμε, είδες λοιπόν που κάποια στιγμή έρχεται αυτή η άδοξη ημέρα του χωρισμού. Mm-hmm. Ναι. Και όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Είπα ότι αυτά τα Χριστούγεννα λοιπόν δεν μ' αρέσουν και είμαι πάρα πολύ μελαγχολικός και όσο πιάζουν οι μέρες για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή
Πώς είναι, θυμάστε τις διαφημίσεις στο Τζάμπο που λέγανε ότι φτάνουν οι ημέρες των Χριστουγέννων και 8 ημέρες και σκάγανε τα μπαλόνια και τέτοια πράγματα. Ναι. Εγώ είμαι το αντίθετο λοιπόν. Ακούω ότι πλησιάζουν οι μέρες των Χριστουγέννων και μελαγχολώ περισσότερο. Θέλω απλά να περάσουν αυτές οι ημέρες. Βέβαια, σε ακούω πάρα πολύ χαροπό. Δηλαδή, σε ακούω πολύ τσεπερδόνο και. Είμαι χαροπό διότι έχω πιει κάτι τσιπουράκια και έχω κάνει λίγο κεφάλι. Αχα. Έτσι που λες. Αλλά κατά τα άλλα δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή, άμα μου έλεγε κάποιος, σου βρήκα ένα χάπι που θα κοιμηθείς και θα ξυπνήσεις μετά από 10 μέρες, πολύ απλά θα έλεγα ναι, δώστο μου. Το ρίξαμε στο χάπια, στα χάπια τώρα. Όχι, Ηλία, δεν το ρίχνουμε στα χάπια. Άστο. Αλλά εντάξει, απλά θέλω να περάσω Χριστούγεννα χωρίς καν να τα καταλάβω. Φαντάσου είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που δεν έχω στολίσει δέντρο. Τέτοιος μεγάλος θρήνος, βρε χρυσέ μου, για την τύπησά μου. Σοβαρολογείς. Κάνε μια προσπάθεια τότε, μπας και το ξαναβρείτε και φιληθείτε κάτω από τον Γκί και φέτος. Πού να φιληθούμε, κάτω από πού? Κάτω από τον Γκί. Μάλιστα. Κάνε μια προσπάθεια, ρε παιδί μου, επανασύνδεση. Εγώ την έχω κάνει την προσπάθειά μου, Νίνα. Και έχεις φάει φόλα, Κάνει δύο-τρεις προσπάθειες, μετά λες... Μετά ξεφτιλίζεσαι, δεν είναι προσπάθεια μετά. Μετά είναι παρακάλι. Δεν είναι μετά. Δηλαδή, μετά γίνεσαι και κουραστικός. Ναι, Ηλία. Και σου λέει ο άλλος, μα τι άλλο θέλεις από τη ζωή μου. Μα τι άλλο. Κοίτα μπροστά, Ηλία μου. Άνοιξε τα μάτια σου, τα μπυρμπυλωτά. Και δες, υπάρχουν κι αλλού κοπέλες, Ηλία. Υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές. Ναι. Μην το ξεχνάς αυτό. Άρα, δηλαδή, αυτό που μου συστήνεις εσύ, λοιπόν. Να βρεις μια άλλη πορτοκαλιά. Βλέπω, δηλαδή, ψυχολογείς και τον κόσμο όμορφα και ωραία. Και τους βγάζεις λίγο και τα προβλήματά τους. Άρα αυτό το οποίο μου λες εσύ είναι να πάρω τους φίλους μου να βγω έξω, να το κάψω δηλαδή εντελώς, έτσι και τα Χριστούγεννα και όλες τις ημέρες αυτές. Ναι, εγώ αυτό σου λέω. Να βρεις, ρε παιδί μου, μία διέξοδο σε όλο αυτό, γιατί δεν μπορείς να κλαις, να χτυπιέσαι και να οδύρεσαι για μία περασμένη αγάπη. Το λέει και το τραγούδι. Εσύ δηλαδή δεν έχεις κλάψει και να χτυπηθείς για μία αγάπη? Όχι. Τι είπες? Εσύ δηλαδή, λέω, δεν έχεις κλάψει, δεν έχεις χτυπηθεί για αγάπη, δεν έχουν περάσει δύο μήνες που να είσαι στα πατσώματα, να σέρνεσαι, να μην θέλεις να βλέπεις κόσμο. Μάλλον όχι, Κοίτα να δεις, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που το βάζουν κάτω γενικότερα. Και έτσι θέλω να παροτρύνω και εσάς να κάνετε. Δηλαδή, okay, περάσαμε ωραία, πέρασαν οι μέρες, πέρασαν τα χρόνια, μας χώρισαν, τους χωρίσαμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις και να περάσεις εξίσου όμορφα ή και καλύτερα. Αυτό το έχεις σκεφτεί. Μην αυθυποβάλλεστε αρχικά και μην πέφτετε χαμέ και κλαίτε και ξανακλαίτε. Γιατί όσο είσαι κάτω και βλέπεις τα πατώματα, δεν θα δεις τον άνθρωπο που θα έρθει στη ζωή σου για να στην αλλάξει. Κατάλαβες. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι πολύ true, πραγματικά. Ναι, όντως δεν αφήνεις τα περιθώρια, διότι και εγώ, ας πούμε, που είχα βγει το Σάββατο έξω, είναι η αλήθεια, βγήκα να περάσω έτσι ωραία, παρότι σκεφτόμουν αυτά τα πράγματα και δεν πέρασα ωραία. Μπορεί να υπήρχε κάτι άλλο και απλά εγώ να μην το είδα, επειδή σκεφτόμουν τα δικά μου, ήμουν στον κόσμο μου, απλά έπινα τα ποτάκια μου, ήρεμος, ωραίος. Άνοιξε, Ηλία μου, τα ματάκια σου. Κάνε κλινκ κλινκ και κοίτα αριστερά-δεξιά. Κλινκ κλινκ, κοίτα αριστερά-δεξιά. Επειδή ανοίγω τα ματάκια μου και τώρα βλέπω εσένα, πραγματικά τα Χριστούγεννα τι κάνεις? Ορίστε. Ορίστε τώρα, κατάλαβες. Εγώ τα Χριστούγεννα δουλεύω νυχθημερών. Ούτως ή άλλως. Νυχθημερών, είσαι δηλαδή από τα εργαζόμενα κορίτσια τα οποία δουλεύουν Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Παιδί της εργατιάς, Ηλία μου, τώρα τι να λέμε. Άστο, μαραμένη ιστορία. Δεν νομίζω ότι είναι μαραμένη ιστορία πολύ για σένα, διότι σε βλέπω και είσαι μια χαρά χαρούμενη γυναίκα. Άρα τι μαραμένες ιστορίες και τέτοια. Εντάξει, είδες που σου λέω. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Το θέμα είναι να μην μας παίρνει από κάτω. Ναι, είμαστε με το χαμόγελο στα χείλη. Ρίξε ένα χαμόγελο, Ηλία. Ωραία. Χαμογέλασες? Όχι, προτιμώ να πιένα ένα τσιπουράκι τώρα. Τέλος πάντων, κάνε ό,τι σε κάνει να περνάς καλά και όλα περνάνε. Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Να ξέρεις. Αυτό μου λένε και εμένα όλοι οι φίλοι μου. Κοίτα να δεις, Ηλία, δεν ξέρω περνάει, τι σου λένε περνάει, όλοι. Περνάει, δεν ξέρω, και... Ηλία. Ηλία. Δεν μπορώ... Ναι, παίρνω. Ηλία, Σιλάνς. Δεν ξέρω τι σου λένε όλοι, ξέρω τι λέω εγώ. Η Νίνα ξέρει, δεν είμαστε τυχαίοι. Μα μη τι άλλο. Μα είναι ναι. Και Νίνας Νάι. Εμά, πού πήρες τηλέφωνο, στον ειδικό. Άρα Νίνας knows. Ακριβώς. Έχεις το know-how, λοιπόν. Αχα. Αχα, απόλυτα. Εντάξει, μπορώ να πω ότι τώρα που μίλησα μαζί σου, μου έφτιαξε λίγο το κέφι. Ορίστε, παιδί. Και παρότι μιλάει δεν είναι ξαναπάρει, μου φαίνεται θα γίνω συχνό στο να παίρνω τηλέφωνο. Να γίνεις.
Εντάξει, λοιπόν. Να γίνεις. Φιλάκια πολλά, εύχομαι να περάσεις υπέροχα τους γιορτές και να με πάρεις τηλέφωνο με το νέο έτος και να μου πεις «Νίνα, έπιασαν τόπο οι συμβουλές σου, είσαι εξαιρετική και πέρασα τέλεια. Ήταν τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής μου». Εντάξει, Νίνα μου, τότε μακάρι τότε και εγώ το εύχομαι για μένα αυτό το πράγμα. Τέλεια. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό το οποίο μου έφυγε. Φιλάκια πάρα μα πάρα μα πάρα πολλά. Γεια σου. Φιλάκια πολλά πολλά. Γεια γεια. Σμούτς. Λοιπόν, ακούσαμε και το πρώτο τηλέφωνο που κλαίει, θρυνεί και οδύρεται για τα Χριστούγεννα. Δεν του αρέσουν τα Χριστούγεννα, λέει. Όχι γενικά όμως, είπε ο Ηλίας, τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, αν βιώνετε μία τέτοια περίπτωση, last Christmas, I gave you my heart κτλ, 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 ξεπεράστε το. Γιατί από τη μία πλευρά όλοι έχουμε ζήσει κάτι παρόμοιο, από την άλλη πλευρά ο χρόνος περνάει, κυλάει και μην τον αφήνετε ανεκμετάλλευτο. Δηλαδή, ζήστε πράγματα, κάντε πράγματα, γνωρίστε καινούριο κόσμο, γνωρίστε δείτε μάλλον νέες εμπειρίες. Ζήστε τη ζωή σας στα άκρα, παιδιά. Να είστε χαρούμενοι, να είστε ευδιάθετοι, αυτό έχει σημασία. Και πολλές φορές θα μου πεις, ρε Συνίνα, εγώ δεν έχω το χαβάτο δικό σου. Να ξυπνάω, να κοιτάζομαι στον καθρέφτη και να χαμογελάω και να λέω αυτού σου στον εαυτό μου. Και το καταλαβαίνω αυτό, δεν έχουν όλη τη δικιά μου την πετρία. Αλλά παιδιά, είναι στο χέρι μας να είμαστε στεναχωρημένοι και μουτρωμένοι. Είναι και στο χέρι μας επίσης να είμαστε χαρούμενοι και να περνάμε όμορφα. Γι' αυτό μην αφήνετε να σας καταβάλει ο οποιοσδήποτε πόνος και καημός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί είστε πολύ ατσίδια εσείς οι δικοί μου οι τηλεθεατές, φυσικά. Λοιπόν, αυτά είχα να πω τώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα. Τι είναι αυτό? Τι κλαρίνο είναι αυτό που βάλεις πάλι? Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Κώστα. Πειράζει που είσαι και πολύ πεντέτα, πειράζει. Πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Φυσικά δεν πειράζει, κόσμε, φυσικά δεν πειράζει. Γιατί όλοι κρύβουμε μια ντίβα μέσα μας, να ξέρετε, άντρες, γυναίκες. Πάμε να ακούσουμε ένα κανονικό τραγούδι Νίνας Νάιτ τώρα, γιατί πολύ κλαρίνο έχει πέσει σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Και επανερχόμαστε σε λίγο, σύντομα. Πάμε!
σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις τα μόνο να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε πλέον να με τυραννά. Το τραγούδι λοιπόν αυτό είναι αυτό που αφιερώνει ο Ηλίας, ο αγαπητός Ηλίας, στην πρώην του που τον παράτησε. Τον παράτησε, βαριά κουβέντα είπα τώρα εγώ, που τον άφησε μάλλον και κλαίει και χτυπιάει το καημένο σε Ηλίας, αλλά είπαμε, Ηλία, κράτα γερά, όλα ξεπερνιούνται. Όσοι λοιπόν αφιερώνετε αυτό το τραγούδι εσείς η αιτία που υποφέρω, γιατί με άφησε στο δυστυχή και πονώ και υποφέρω τόσο, ξεπεράστε το, ξεχάστε το και πάμε για άλλα, για καλύτερα και θα δεις τη διαφορά, μαντάμ. Έτσι είναι, έτσι γίνεται και πάμε για άλλα τηλέφωνα, σηκώστε το βρε. Ναι. Νίνα. Ναι. Έλα μου, τι κάνεις, η Δόμνα είμαι. Δόμνα! Τι κάνεις? Γιούχου, καλά εσύ? Καλά, άκουγα την ιστορία του Ηλία και του Τάκη πιο πριν. Έτσι, ένα χειροκρότημα για τη Δόμνα, δώσε. Δώσε, παιδί μου, δυνατά. Μπράβο, Δόμνα. Μπράβο, Κώστα. Ευχαριστώ για το μπράβο, το δέχομαι και εγώ. Για πες, Ντόμ, τι έγινε? Άστα. Πώς πάει η ζωή, πώς πάει το ιδύλιο? Νίνα, θα σου πω, δεν έχω εξελίξεις, διότι γιατί? Εργάζεται πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα, έχει μεγάλο φόρτο εργασίας. Αχα. Οπότε τον βλέπω πολύ λίγο. Φαντάζομαι από την προηγούμενη Τετάρτη που μιλήσαμε, ναι. Ειδωθήκαμε δύο φορές. Ναι, νομίζω μόνο δύο φορές. Μιλήσατε για το θέμα, Δόμνα? Όχι ιδιαίτερα. Γιατί δηλαδή δεν έκανες, είχαμε μείνει στο σημείο που ήθελες εσύ να μάθεις αν έχει κόψει με την πρώην γυναίκα του. Εκεί δεν είχαμε μείνει. Ναι. Αχα. Έχω να σου πω, εξελίξεις, αλλά δεν έχουν τόσο σχέση με αυτόν. Με ποιον έχουν, Δόμνα, με τρομάζεις? Ναι, λογικό να σε τρομάζω, γιατί τελικά μπορεί να μην το προκάλεσα εγώ, αλλά τα έφερε έτσι η ζωή. Και ναι, μας βγήκαν όλα μπροστά μας, Νίνα. Δεν λέγαμε καλύτερα ποιοι είναι οι αριθμοί του Τζόκερ, μήπως κερδίζαμε και τίποτα. Δόμνα, τι έγινε, πες και άσε τώρα τους προλόγους. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Τι? Λοιπόν, μιλήσαμε εμείς Τετάρτη, σωστά, σωστά. Σωστά. Την Πέμπτη βρεθήκαμε το μεσημέρι για φαγητό, γιατί είχε ένα κενό από τη δουλειά του, όπου μου είπε ότι είναι πιεσμένος πολύ. Αχα. Και ότι θα εργάζεται περισσότερες ώρες, ναι, λόγω των ημερών, γιατί είναι και σε μια εταιρεία που αυτό το διάστημα έχει πολύ αυξημένες υποχρεώσεις, γιατί βγάζουν προϋπολογισμό, ξέρεις, για το επόμενο έτος. Τέλος πάντων. Και ναι, και είναι αρκετά πιεσμένος, ναι, και τα τρέχει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ναι, συγγνώμη τώρα που κάνω αυτή την εισαγωγή, αλλά θα σου φανεί πολύ ξύχνητο το επόμενο. Όχι, δεν μπορώ να βολευτώ εγώ τώρα εδώ πέρα, έτσι, με αυτό που, το φουστί που έβαλα σήμερα. Καθόλου. Έχω μπλεχτεί. Πάρα πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ, Δομνάκη μου, σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, πλες, Νίνα. Ναι. Και μου λέει ότι έτσι κι αλλιώς θα έρθει και ο γιος μου, οπότε αύριο θα πάω να τον πάρω και από το αεροδρόμιο, θα κάτσουμε να φάμε και μαζί. Δεν θα βρισκόμαστε γιος, τόσο συχνά. Ο γιος από τα Λονδίνα. Από τα Λονδίνα. Mm-hmm. Ωραία, και εγώ το πήρα απόφαση, λέω δεν θα κάτσω να σκάσω. Όχι. Φυσικά, mm-hmm, σε καμία περίπτωση. Δεν μου είπε ο κύριος ότι δεν θα βγαίνουμε και εγώ θα μείνω σπίτι. Λογικό είναι, έχω και εγώ μια κοινωνική ζωή που έχω παραμιλήσει για να βγαίνω μαζί του. Ναι. Ακριβώς. Και λόγω και της ηλικίας δεν τον παίρνω μαζί με τις παρέες μου, για να μην εκτεθώ κιόλας. Όταν τα λέω εγώ, Δόμνα, με λες κακιά. Τώρα τα λες μόνη σου. Σταμάτα. Σταματάω. Πού να ακούσει συνέχεια. Ναι. Πού να ακούσει συνέχεια. Έχει κανόνισε και βγήκαμε εκεί με τις παρέες μου. Εν τω μεταξύ έχω πολλούς φίλους οι οποίοι ζουν Λονδίνο. Εργάζονται μόνιμα. Το κάποιος βλέπω να μου έρχεται και καρδιά και εγκεφαλικό μαζί και τα δυο. Ναι. Κάποιοι σπουδάζουν, άλλοι στην ηλικία μου έχουν τελειώσει και εργάζονται εκεί, γιατί έχει πολύ καλές χρηματιστηριακές και έχουν βρει μάλλον δουλειά με καλά χρήματα. Ναι. Τέλος πάντων, για τους χυψηλόγους μένουν και εργάζονται εκεί. Και που λες, Νίνα, ναι, εγώ, ναι,
σου είπα, είχα σκοπό να βρω τον γιο. Ναι. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα και είχα τους ενδιασμούς, μη ρετηλευτούμε και μου πες και εσύ. Θυμάμαι που είχα καλύτερα... πει εγώ όχι εδώ, να μην το κάνεις. Όχι. Ακριβώς, δεν το έκανα. Μπράβο, ενώ θα μπορούσα στο Facebook να ψάξω, να βρω πώς είναι το πρόσωπό του, ώστε να ξέρω ποιος είναι. Αχα. Δεν είχα ιδέα ποιος είναι. Ναι. Και εκεί που βγήκαμε με μια πολύ ωραία παρέα και πήγαμε για φαγητό και μετά στα μπουζούκια και γενικότερα μας πήρε το πρωί. Όλοι είστε εδώ μέσα του σκηνιού και του μπουζουκιού. Ναι. Δεν είμαι εγώ τόσο του μπουζουκιού, αλλά αυτές οι παρέες όταν έρχονται από το εξωτερικό θέλουν κλαμπ και μπουζούκια. Ναι, τέλος πάντων. Απίστευτα γλέντια, πολύ ωραία περάσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, στο Μαζονάκι με τη Γαρμπή, πολύ καλό σχήμα να πας. Εγώ. Να πρέπει να βλέπεις και να έχεις και άλλες εικόνες διαφορετικές από αυτά που δεν ξέρω ποιο είναι το γούστο σου. Να πάω να ρίξω κι εγώ το τσιπτετέλι μου πάνω στην πίστα, λες. Δεν χρειάζεται να το ρίξεις. Να πατήσω κανένα γαρίφαλο, να πέσω χαμέ. Όχι, μπορείς να πας απλά για να παρακολουθήσεις. Δεν σου είπα, βρε παιδί μου, να ανέβεις πάνω στην πίστα ούτε στο τραπέζι. Μπορεί να πάω να πεις ένα ποτό. Τέλος πάντων, ανεβαίνεις εσύ, Δόμνα μου, και είναι η ίδια ευχαρίστηση για μένα. Για πες λοιπόν τώρα. Νίνα, η ουσία δεν είναι όμως η Γαρμπή. Πολύ ωραία και τούλα, να το πούμε και αυτό. Ωραία και τούλα. Η ουσία δεν είναι αυτή, η ουσία είναι άλλη. Μία ότι είναι εγώ η εκείνο ουσία, το βράδυ γνώρισα και κάποια άτομα που δεν ήξερα. Α. Και μάλιστα συμπαθηθήκαμε. Και. Γενικά υπήρξε μια συμπάθεια, μια... τι να σου πω, μια συμπάθεια, δεν μου έχει τα λέξη. Ναι. Και ξαναβγήκαμε. Δεν θα σου κρύψω ότι υπήρξε ένα φλερτ με ένα παιδί. Ναι. Μ' ακούς? Σε ακούω, ακόμα. Ένα παιδί, όπου δεν θα σου κρύψω ότι γενικά, επειδή ξέρω ότι είναι στο Λονδίνο και ο γιος του άλλου, ναι. Είχα ενδιασμούς. Δεν ξέρεις, ήμουν συγκρατημένη. Μην εκτεθώ, λέω. Συγνώμη. Μην δεθώ με το γιο του αγκαλιά. Αυτός που τέλος πάντων ένιωσε σε αυτό το βρουτζά, εκ Λονδίνου κι αυτός. Εκ Λονδίνου, ναι. Ωραία. Και συμπαθηθήκατε αμοιβαία, ρε παιδί μου. Νιώσατε ένα ψιλοφτερούγισμα. Εγώ συγκρατημένη. Εκείνος λίγο πιο εκδηλωτικός. Ναι, τέλος πάντων. Και βγήκατε και την άλλη μέρα. Ναι, δεν σου είπα όμως ότι τον ρώτησα την ηλικία του και μου είπε ότι είναι 25 ετών. Μια χαρά. Οπότε, ναι, εγώ θεωρώντας ότι ο γιος του είναι 23, δεν έκανα κανένα συνδυασμό. Συγγνώμη, Δόμνα, είναι ο γιος του. Ναι. Τον οποίο ιό γνώρισε τυχαία. Εντελώς. Δεν ήξερα ότι είναι αυτός. Το συνειδητοποίησα ούτε καν την επόμενη μέρα. Μετά από 3 μέρες, όπου θυμάσαι που σου είχα πει ότι έχουμε μια κοινή παρέα, που το είχα ψάξει. Με τον γιο, είχα... ναι. Ναι, που είχα, γιατί είχα πει σε μια φίλη μου, ξέρεις τον Τάδε, και μου λέει, ναι, τον ξέρω, είναι φίλος του φίλου, που ξέρω, ναι. Ωραία. Και, ωραία. Συγγνώμη, ναι. Εσύ βρες η Δόμνα. Και μετά από 3 μέρες, βγαίνω με αυτή την παρέα που είναι αυτή η φίλη μου, που είναι και ο Φίλιππος, το παιδί αυτό που σου λέω, και ο γιος του, και συνειδητοποιώ ότι ο Τάδε είναι ο Τάδε. Γιατί εγώ ρωτσα όνομα, δεν ρωτσα επίθετο, δεν είχα σκοπό έτσι κι αλλιώς. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ δεν ρώτησες επίθετο, ρε παιδί μου, να ξέρεις, δεν ήσουν προετοιμασμένη. Σου είπε, με λένε Γιώργο, ξέρω εγώ. Να σου πω ότι δεν σπουδάζει, κάνει μεταπτυχιακό. Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι 23 ετών, ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τις σπουδές. Ναι. Δεν φαντάστηκα ότι τώρα το παιδί είναι, έχει κλείσει τα 25, περπατάει στα 26. Ναι. Είναι σχεδόν συνομιλικός μου. Αχα. Δεν θεώρησα ότι είναι. Ωραία, το ίδιο δεν άτομο. Είχε περάσει από το μυαλό σου σε αυτό και βγήκατε. Είναι το ίδιο παιδί που ένιωσε εσύ τον αμοιβαίο του βρουτζά. Αυτός δεν είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, βρες η Δόμνα μου, τσιλιμπούρδησες με το γιο του δεσμού σου. Δεν εκτέθηκα. Δεν εκτέθηκες, όχι. Όχι, όχι. Αλλά υπήρχε ένα φλερτ. Από μεριάς του ήταν πολύ έντονο. Εγώ δεν θα σου κρύψω ότι στάθηκα στο ύψος μου. Ωραίος τελικά ο γιος. Πάρα πολύ, καμία σχέση.
Καλά, τι καμία σχέση εσύ. Κλούνεϊ μου τον ανέβαζες μέχρι την Τετάρτη τον δικό σου. Ρίτσαρντ Γκιρ μου τον κατέβαζες. Τι καμία σχέση. Μα το έμοιασε. Εντάξει, ενώ καμία σχέση με αυτό που περίμενα να δω. Ο νέος είναι ωραίος, Δόμνα, θες να πεις, ε. Κάπως έτσι. Μα τώρα. Έχει σκανδαλιστεί, ακούω. Είναι αλλιώς. Εντάξει, κοίτα τώρα, Δόμνα μου. Νομίζω ότι φτάνουμε σε αυτά που προέβλεπα εγώ τόσο καιρό. Ναι, Βρενίνα, αλλά πες τώρα ότι χωρίζω τον πατέρα. Ναι. Θα κάνω κάτι με το γιο. Δεν θα με λιθοβολήσουν, πετροβολήσουν και λιντζάζουν. Αν μπορούσαν, θα με ξυρίζουν και θα με βγάλουν στην πλατεία. Θα σε βγάλουν στην πλατεία. Δεν, θα με ξυρίζανε και θα με βγάζουν στην πλατεία, δεν ξέρω με τι ναι, θα σε ρίξουν και πούπουλα και θα σε σύρουνε με το κάρο στους δρόμους. Άσε μας ρε Δόμνα. Δηλαδή όχι. Δεν ζούμε και στα χρόνια του Δελαπατρίδη τώρα. Είμαστε εδώ πέρα στο 2013. Προχωρούμε για το 2014. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ούτως ή άλλως, δεν είσαι σίγουρη εσύ αν ο τέλος πάντων ο κύριος, τον οποίο δεν μπορώ να αποκαλέσω αγόρι σου με μεγάλη ευκολία όπως έχεις καταλάβει, δεν ξέρεις αν έχει ξεκόψει, αν έχει χωρίσει με τη γυναίκα του αρχικά. Πρέπει να δεις αυτό, να εξακριβώσεις αυτό, να ξέρεις και εσύ που πας, που πορεύεσαι. Ναι. Εμά. Δίκιο έχεις. Δες, με το γιο τι άλλο έγινε, τι άλλο συνέβη. Είναι μια όμορφη κατάσταση, ξέρεις, το φλερτ, αυτό το ωραίο. Μείνατε στα λόγια ή προχώρησε και σε πασπάτεμα το πράγμα. Όχι, 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 λόγια. Λόγια. Ναι, δεν σε περνά έτσι cool. Σε περνά πανικόβλητη. Ωραία. Με τον μπαμπά μιλήσατε, είχατε επικοινωνία τηλεφωνική έστω αυτές τις μέρες. Τον απέφυγα. Είχαμε επικοινωνία τηλεφωνική, αλλά δεν έχουμε βρεθεί. Σε ακούω έτσι γιατί λίγο ψιλοξενερωμένη βέβαια με τον κύριο Χ. Ναι, ενθουσιάστηκα με τον μικρό φιλολόγος. Βέβαια, Δόμνα, πρέπει να σκεφτείς και το γεγονός ότι αυτός ο μικρός δεν μένει στην Αθήνα. Οπότε μην ξαναγυρίσεις τα ίδια, να είσαι εσύ εδώ. Θα τελειώσει όμως το καλοκαίρι. Τι? Θα τελειώσει το καλοκαίρι. Μένει όμως με τον μπαμπά του, δεν μένει αυτός. Καλά, δεν έχει ανάγκη. Νομίζω μόνος του μένει σε δικό του σπίτι. Δηλαδή, δεν μένει το ίδιο οίκημα με τον πατέρα του. Δόμνα, έχω την αίσθηση ότι το σκέφτεσαι λίγο το γεγονός ότι μπορεί και να. Το σκέφτομαι λίγο. Δεν ξέρω τι να κάνω, Φρενίνα. Νομίζω ότι έχω γίνει πολύ επιπόλαιη. Δηλαδή, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Έχω ενθουσιαστεί. Ούτε 18 χρονών να ήμουν. Ωραίο είναι αυτό, βρεσί Δόμνα, γιατί να σου πω κάτι, εγώ τόσο καιρό δεν σε έβλεπα και πολύ στα πάνω σου με τον γέροντα, με τον, τέλος πάντων, με τον μπαμπά. Κατάλαβα τι εννοείς ακριβώς και δεν σε παρεξηγώ για αυτά τα λόγια. Καταλαβαίνεις τι λέω, ρε παιδί μου, ότι τώρα σε βλέπω πιο ουσιαστικά έτσι τέτοιο. Ίσως είχες εντυπωσιαστεί κιόλας από το στάτους του και από έτσι από, τον, από τη θέση του, από το κοινωνικό του τέλος πάντων επίπεδο και μήπως είχες εντυπωσιαστεί από όλα αυτά και το μετέφραζες όλο αυτό σε έρωτα. Και μήπως δεν είναι, δηλαδή μήπως ήταν απλώς ένας επιπόλαιος ενθουσιασμός ο κύριος αυτός και τώρα έπαθες την πλακάρα σου με τον γιο του. Ναι, αλλά τώρα πώς θα το κάνω, δεν έχω πολλές επιλογές. Τι αύριο θες? Έχω κανονίσει το μεσημέρι να πάω για φαγητό με τον γιο. Έχεις κανονίσει και τέτοια πράγματα, κοίτα τι ενδιασμούς μου λες ότι έχεις. Εσύ προχωράς γοργά. Με προσκάλεσε, τι να πω, όχι, γιατί να πω, όχι. Μόνοι σας? Εγώ δεν θα φέρω κανέναν μαζί. Δεν ξέρω αν αυτός... Λες, αυτός φέρει να φέρει δύο-τρεις. Άσε βρε Δόμνα. Δεν ξέρω. Ναι, δεν εντάξει, θα φαγητό μεσημεριανό θα είναι, μη φανταστείς ότι θα είναι κάτω από το φως των κεριών. Εντάξει, κεριά ανάβουμε και το μεσημέρι, Δόμνα, τώρα και κολλάς. Ενώ, ρε παιδί μου, δεν είναι... Διαφορετικά να κάνεις ένα μεσημεριανό φαγητό και διαφορετικά ένα δείπνο να είναι να σε βγάλει κάπου αλλού. Δεν είναι το ίδιο. Θα μπορούσα να με καλέσει το βράδυ. Ήταν έτσι πιο συγκρατημένο. Το δείπνο παχαίνει, γι' αυτό μάλλον.
Δεν νομίζω ότι σκέφτηκε αυτό. Απλά με βλέπει πολύ συγκρατημένη, γιατί η κίνηση δεν έχει γίνει. Κοιτάξει, έκανε κάτι σχετικά παράτολμο, οπότε και εγώ δέχτηκα. Γιατί αν μου λέγει για δείπνο, μπορεί να νιώμουν. Τώρα βραδιάτικο. Ναι. Ωραία, οπότε αύριο προφανώς θα έχουμε και άλλες εξελίξεις, έτσι. Δηλαδή, ναι. Ό,τι είναι να μάθεις, θα το μάθεις αύριο και θεωρώ εγώ μάλλον ότι είναι μια καλή περίπτωση η αυριανή να ψαρέψεις πράγματα για τον μπαμπά του, για την οικογένειά του γενικότερα. Δεν να δεις. Δεν νομίζω ότι είναι καλή κίνηση. Τι? Ξέρεις, σκέφτομαι, Νίνα, μήπως τελικά δεν πρέπει να κάνω το αυριανό ραντεβού με το γιο, αλλά με το πατέρα, να το κυρώσω το γιο, βρίσκοντας μια δικαιολογία. Γιατί στο λέω αυτό. Μήπως τελικά δεν πρέπει να αποκαλύψω ότι έχω καταλάβει ότι είναι ο γιος του. Και πρέπει να χαλάσω τη σχέση με τον πατέρα, γιατί έχεις δίκιο. Με τον γιο ταιριάζω περισσότερο. Και εντάξει, βέβαια θα μου πεις ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει κάτι. Αλλά δεν ξέρω, με μπερδεύει πολύ όλο αυτό. Δηλαδή μήπως πρέπει να χωρίσω με τον πατέρα τώρα. Και μετά να συνεχίσω να βγαίνω με το γιο. Δηλαδή να κάνω ότι δεν το ήξερα ποτέ. Ναι, σαν σκέψη είναι καλή αυτή. Δηλαδή να χωρίσεις πρώτα με τον... Δηλαδή να βγούμε αύριο με τον πατέρα, με ναι. τον φίλο μου τέλος πάντων. Να του πω ότι δεν αισθάνομαι πολλά πράγματα γι' αυτό. Τέλος πάντων, όχι, δεν αισθάνομαι, τέλος πάντων θα δεις εσύ πώς θα το χειριστείς. Μπορεί μια γυναίκα μπορείς να χωρίσει με 150.000 διαφορετικούς τρόπους, έτσι. Αλλά το αυτό που είπαν και στον Ηλία, ότι ταιριάζουν οι χαρακτήρες μας. Τέλος αυτό πάντων, που είπες στον Ηλία. Αυτό που είπε η κοπέλα του Ηλία. Του... Γιατί λέω Παναγία, μου έβγαλε λαβράκι τώρα. Και το σκέφτηκα κάπως έτσι και λέω Θεέ μου. Ναι. Όχι, δεν είμαι εγώ η κοπέλα του Ηλία. Όχι, πού να προλάβεις εσύ, βρε Σιδόμνα, να είσαι και η κοπέλα του Ηλία. Όχι. Ωραία. Ναι, όπως είπε εγώ, η πρώην του Ηλία. Δόμνα, εγώ είμαι υπέρ αυτής της σκέψης. Τη θεωρώ πάρα πολύ συγκροτημένη και πάρα πολύ σωστή γενικότερα. Να ξεκαθαρίσεις πρώτα τα πράγματα με τον πατέρα, με τον οποίο τώρα μεταξύ μας και ο γιος να μην υπήρχε, θα υπήρχε κάποιος άλλος, κάτι θα έβγαινε στην πορεία, ρε παιδί μου. Αφού δεν σε καλύπτει και δεν σε γεμίζει τόσο το θέμα του μπαμπά. Αν είσαι σίγουρο ότι θες να το κόψεις, κόψ' το. Και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας με το γιο. Δεν χρειάζεται όμως να ακυρώσεις και το φαγητό. Δηλαδή μπορεί να το πάρεις στο τηλέφωνο. Και με το γιο και με το πατέρα. Τι? Μπορεί να το αναβάλω, να το βάλω την Πέμπτη. Το φαγητό. Ναι. Ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν χρειάζεται όμως να κόψεις τελείως. Να σου πω, Νίνα, τη σκέφτηκα. Ναι. Αν κάνω αυτό το κόλπο, γιατί για κόλπο μιλάμε, ναι. Δεν γίνεται να βγω με το γιο αμέσως. Γιατί? Γιατί το θέμα είναι να μην καρφωθούμε και να μην πιεστούμε. Από τη στιγμή που θα κάνω αυτό το κόλπο, θα πρέπει να δώσω λίγο χρόνο. Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται να του πω του άλλου χωρίζω και την επόμενη μέρα να βγω με το γιο του, γιατί αν μας πετύχει τυχαία... Πού θα το μάθει, Χρυσή μου? Τι τυχαία να σας πετύχει, αφού αυτός δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν μπορεί να σε δει. Πού θα σας πετύχει τυχαία? Όχι, θέλω να είμαι... Ξεκάθαρη. Ωραία. Όχι, δεν με ενδιαφέρει να είμαι ξεκάθαρη. Θέλω να εξασφαλιστώ. Ναι, ωραία. Εσύ ξέρεις πώς θα το χειριστείς αυτό καλύτερα από μένα, σίγουρα. Το μόνο που θα ήθελα να πω εγώ έτσι είναι ότι φυσικά χρειάζεται προσοχή ο χειρισμός αυτής της κατάστασης. Αλλά βρες Σιδόμνα, δεν ξέρω και κατά πόσο στα σοβαρά έχει πάρει και ο τωρινός σου δεσμός, τέλος πάντων, ο μπαμπάς του παιδιού, τη σχέση σας έτσι. Ναι, εννοείς ότι δεν θα του κάνει και μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, μπορεί να το περάσει και πάρα πολύ επιφανειακά. Οκ, χώρισα. Και τι. Το είχα έτσι για να περνάω τον χρόνο μου. Και μη σου πω ότι στη συνέχεια υπάρχει περίπτωση να μάθεις ότι δεν έχει χωρίσει κιόλας και ότι ο άνθρωπος είναι και παντρεμένος. Και να φας τότε χειρότερη πετριά και να πεις μα άι και στο καλό. Και καθόμουν εγώ και προβληματιζόμουν και το σκεφτόμουν. Τώρα το γεγονός ότι θα έχεις πάρει και πατέρα και γιο. Δεν το κάνω για τον πατέρα. Το ξέρω ότι δεν το κάνεις για τον πατέρα. Το ξέρω. Το κάνω για το γιο. Δηλαδή, εγώ τώρα θέλω να δώσω χρόνο και να μην βρεθώ αμέσως με το γιο. Σε περίπτωση που μαθευτεί ποτέ η σχέση μου με τον πατέρα,
Εάν εφόσον προχωρήσω και σχέση με το γιο, βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχει προχωρήσει κάτι. Να πω ότι ξέρεις κάτι, πρώτον δεν ήξερα ότι ήσουν γιος του, πότε στην αρχή δεν το ήξερα, όντως. Ναι. Και δεύτερον, εγώ είχα χωρίσει όταν προχωρήσαμε. Αλλά άλλο να είχα χωρίσει την προηγούμενη νύχτα ή μεσημέρι και να βρεθούμε μετά από δύο ώρες. Καλά, δεν νομίζω και να μαθευτεί να βάλουν κάτω τις ημερομηνίες και τις ώρες και να πούνε εμένα με χώρισε τότε 4 παρατέταρτο και 4 και 4, 5 και 4 βγήκε με σένα. Εντάξει, θα προτιμούσα να δώσω όμως λίγο χρόνο να μην ξέρει. Εσύ ξέρεις, Δόμνα, εσύ ξέρεις. Εγώ περιμένω τις λεπτομέρειες αύριο, τις εξελίξεις. Εν αγωνίως, μη σου πω. Αν και νομίζω ότι οι πιο συνταραχτικές θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι, κάνει Κωστάκης, ναι. Δεν ξέρω, εσύ θα το χειριστείς το θέμα αυτό. Αν χωρίσω, νομίζω δεν θα συγκρατηθώ, Νίνα. Τι αν? Αν χωρίσω, δεν θα συγκρατηθώ. Δεν θα συγκρατηθείς και θα ενδώσεις το γιο, ε. Αχ, Νίνα, πρέπει να τον πεις. Βράζει το αίμα σου, κορίτσι μου, εσένα. Συγκράτητη, είσαι ακράτητη. Μα δεν φταίω κι εγώ. Ναι, Δόμνα, ναι, ναι. Δυνάμωσέ το. Δυνάμωσέ το, Κώστα. Δόμνα, για σένα είναι η ζωή. Παίρνεις και πατέρες, παίρνεις και γιους, γυναικόπαιδα. Έλα, λίγο αμαρτωλή είμαι, σταμάτα. Αμαρτωλή είσαι, δεν είσαι αμαρτωλή. Αμαρτωλή. Δεν είσαι, Δόμνα, τι αμαρτωλή και κλέφτες, τι είναι αυτά που λες, μια χαρά είσαι. Στα καλύτερα εσύ, στα καλύτερα, ό,τι ηλικία σου λέει και να πάρει Δόμνα, ευκατάστατη είναι. Τι να κάνω, αφού ήταν ο πατέρα. Και ο γιος, στο ίδιο στάδιο έπεσα. Ντόμ, στα καλύτερα είσαι, εγώ αυτό έχω να πω. Μη δεν μασάς. Έφυγα από την οικογένεια γι' αυτό. Τι? Δεν έφυγα από την οικογένεια γι' αυτό. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Το θέμα είναι, μην πέσεις και σε ξαναξάδερφο. Δηλαδή μετά το γιο, να αρχίσεις να παίρνεις ξαδέρφια, θείους και μακρινούς συγγενείς. Εκεί θα έχεις πρόβλημα. Λίνα, τώρα ακόμα είσαι στα light. Αισθάνομαι άσχημα. Μην αισθάνεσαι καθόλου άσχημα, δυνάμωσέ το να τις φύγουν οι τύψεις. Άκου, Δόμνα, άκου! Από πειθοποιήσου, από αυτό σου. Δυνάμωσέ το, Κώστα. Θα βγω να το φωνάξω, να το πω πως είμαι αμαρτωλή που σ' αγαπώ. Άντε και σε βάση τις λεύτερες. Άιντε. Ναι. Νομίζω ναι, ότι... λέει Δόμνα. Άσε μαντρεδόμνα. Κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και παντρεμένες. Άντε. Παρακαλώ. Όχι. Σκεφτόμουν τι θα κάνω με το αυριανό ραντεβού. Δεν θα πάω να φτιάξω τα μαλλιά μου. Θα πάω απεριποίητη. Τι λες, γιατί... ρεδόμνα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Να σου πω κάτι. Συνήθως όταν χωρίζουμε και χωρίζουμε εμείς, ξέρεις, πηγαίνουμε στολισμένες, να είμαστε πάρα πολύ όμορφες, να βλέπει ο άλλος τι χάνει. Το σκεπτικό της γυναίκας, άκου, το σκεπτικό της γυναίκας. Να βλέπει ο άλλος ύπουλοι τι είμαστε, χάνει. Ενώ τώρα, που θέλουμε να το χωρίσουμε και να το πάρει απόφαση, θα πάω στο λέτσο. Να πάω στο λέτσο, ξεμαλιάρα, ξεσκισμένη, με μάσκαρες, πασαλημένη πήγαινε. Καλά, όχι τόσο. Λοιπόν, Δόμνα, εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι αύριο, ευχαριστώ, την άλλη εβδομάδα, όποτε έχεις εξελίξεις. Αύριο θα σου πω για το χωρισμό. Να δω, σου πω, α, να το ναι, πήρα σοβαρά. Αύριο έχουμε το χωρισμό. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τα παντρολογήματα. Ωραία. Πρώτα Θεός, μην το ματιάσουμε. Όχι, και σε πάρω την άλλη εβδομάδα και σου πω δεν έγινε τίποτα. Του σκόρδα, όχι. Κανόνισε να στείλω μήνυμα στο Facebook, αν κάτι δεν πάει καλά. Εμένα, στη σελίδα σου. Α, ναι, ρίξε τη σελίδα. Να βλέπει ο κόσμος, γιατί να ξέρετε, την περίοδο των εορτών θα εργαζόμεθα από το σπίτι. www.facebook.com/ninasnight και περιμένω τις εξελίξεις σου, Δόμνα, και εκεί. Α, να σε ρωτήσω, Νίνα. Παρακαλώ. Την επόμενη Τρίτη. Α, δεν θα μπορέσω να σε πάρω. Είναι παραμονή Χριστουγέννων, σωστά. Η αλήθεια είναι, αγαπητή μου Δόμνα, ότι είναι λίγο στον αέρα το ζήτημα των εκπομπών μέσα στις εορτές. Αλλά εκ των πραγμάτων,
Συγγνώμη, παραμονή. Αν έχουν πάει όλα καλά, θα σε ενημερώσω και με μήνυμα. Θα είναι μάλλον με το αγόρι κάπου. Οπότε εκ του πραγμάτων έχει προχωρήσει το θέμα μόνο του. Τα παιδιά σας πώς θα τα βγάλετε? Σταμάτα. Γιατί βλέπω του γκρου ότι πάει το πράγμα. Σταμάτα. Ναι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, λοιπόν, Δομνάκη, φιλάκια ολούθε. Φιλάκια παντού. Και θα τα πούμε. Φιλάκια παντού, ό,τι να είναι. Λέω, έχω μπερδέψει τα τηλέφωνα. Λοιπόν. Δεν είμαι ο Τάκης. Τι εννοείς τώρα, τι ήταν αυτό που είπες? Ήταν λίγο πονηρό για τον Τάκη, τον πρώτο τηλεφώνημα. Ήταν σπόντα. Λοιπόν, Δόμνα, μιλάμε. Όχι για σένα. Ναι, βρε, κατάλαβα. Μιλάμε είτε τηλεφωνικά από εδώ, είτε μέσω της σελίδας του Facebook. Ξαναρίξτε μία μάστορη. Να τη βλέπει ο κόσμος, είτε μέσω της σελίδας στο Facebook, ούτως ή άλλως περιμένω και αύριο τις εξελίξεις σου, να μου πεις πώς πήρε το χωρισμό μεγάλος άνθρωπος. Ελπίζω να μην τον τρέχεις στα νοσοκομεία. Δεν νομίζω τόσο πολύ, εντάξει, ούτε δίμηνο δεν έχουμε κλείσει. Beatles, ρε φίλε, all time classic και θεοί και τους αγαπώ. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Φιλάκια, γεια. Γεια σου, κοριτσάρα, γεια σου. Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά ακόμα. 2-11-55-55-37 και 5-38 για να ακούσω το επόμενο dream. Παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω τηλέφωνο κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Σερί σου λέει, στα σερί. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες σήμερα. Έχει περάσει πάρα πολύ ωραία η εκπομπή. Πολύ μ' αρέσει σήμερα, να ξέρετε. Και όντως, επειδή το επισήμανε και η Δόμνα, να ξέρετε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα, είναι λίγο στον αέρα το τι θα γίνει μέσα στις γιορτές με τις εκπομπές, διότι πέφτει και παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων, αλλά και πρωτοχρονιάς φέτος, Τρίτη και Τετάρτη. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα είναι το τυχερό μου φέτος να κάνω αλλαγή με τον Κώστα στο στούντιο και με εσάς φυσικά. Αλλά βλέποντας και κάνοντας. Θα ενημερωθείτε αύριο βέβαια γι' αυτό. Να δούμε έτσι, να κάνουμε τις σκέψεις μας. Και θα σας ενημερώσουμε. Υπάρχουν ακόμα κάποια λεπτά για να ακούσω τα τελευταία σας τηλεφωνήματα. Θέλω να πω ότι ανεξαρτήτου των εκπομπών που θα γίνουν ή δεν θα γίνουν, επειδή είναι κάτι τώρα αυτό που έχουμε, ο δεσμός που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας, είναι ανάγκη, δηλαδή θέλω να πω είναι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ορισμένες, όπως η κατάσταση της Δόμνας, που λέει η κοπέλα, θα σου στείλω και στο Facebook να σου πω, Νίνα, τι έγινε. Να ξέρετε ότι πάντα και μέσα στις γιορτές θα λειτουργεί μάλλον η σελίδα μας στο Facebook και να ξέρετε ότι ό,τι θέλετε, ακόμα και τις μέρες που δεν γίνεται εκπομπή, δηλαδή Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα στο Facebook. Φυσικά απαντάμε πάντα σε όλους, σε όλα τα μηνύματα. Πολλά φιλάκια στα παιδιά στο chat και στα παιδιά στο Facebook που μας στέλνουν τα μηνυματάκια τους. Πολύ πολύ αγάπη και πάμε με πολύ αγάπη να ακούσουμε το επόμενο τηλέφωνο. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Ποδηλάτη είμαι ο κύριος Ιωάννη. Αχ, γεια σας ποδηλάτη μου. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά, καλά. Εδώ ήθελα να σας πάρω. Να μας πάρετε. Ήθελα, μ' άκουγα με προσήλωση όλες τις ιστορίες και λέω θα πάρω στο τέλος γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ωραίες ιστορίες ποδηλάτη μου σημερινές. Ναι, ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Ερωταστική. Τι. Δεν σε ακούω πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω τι συνέβη. Έχουν μπει μαλλιά, έχουν μπει μαξιλάρια μέσα αυτό εδώ πέρα το μικρόφωνο, το έρμο. Έχει πνιγεί σήμερα. Ναι, για πες ποδηλάτη. Ναι, είναι και πολύ ωραία εκπομπή της ιστορίας και ήθελα να πάρω κι εγώ τελευταίως για να ακούσω. Ποδηλάτη, τι έχεις? Δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω. Ποδηλάτη, τι έχεις? Τι έχω, δεν ακούγομαι καλά? Όχι, ακούγεσαι μελαγχολικός. Όχι. Απλά είναι λίγο ο λαιμός μου που έχει τραυματιστεί. Μα βρες εσύ ποδηλάτη, αυτή τη σπιρτόζα σου διάθεση, αυτό το τσαλίμι που έχει φωνή σου, αυτό το νάζι, το σκέρτσο, το μπρίο, δεν το ακούω σήμερα. Πού πήγε? Είναι λόγω λαιμού, δεν μπορώ να αυτό να... Λόγω λαιμού και μόνο, είσαι σίγουρος? Μήπως έχει πιάσει η προχριστουγέννια κατάθλιψη και σένα? Κατάθλιψη να το πω, εντάξει, απλά με έχει πιάσει μια... Μια μουρτζουφιλιά. Μια ραστόνη που λένε έτσι, μια οκνηρία. Μια ραστόνη. Ποιος το λέει αυτό?
Ορίστε. Μια αραστόνη. Ναι, ναι, είμαι λίγο βαριέμαι που ζω που λένε, δεν μπορώ, ούτε για ποδήλατο πηγαίνω πια. Αλήθεια λες, ποδήλατο, είναι βαριά η κατάστασή σου, τι σου συνέβη. Ναι, είναι πολύ, πολύ βαριά αυτή η βαρεμάρα μου, δεν ξέρω. Πολύ βαριά η βαρεμάρα, ε. Ναι, λέτε να φταίνει γιορτές, τι να πω εδώ πέρα. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι, κανένα στενοφόρο δεν έχουμε να βάλουμε. Να στείλουμε κάτι εκεί στον άφπλιο, να τον μαζέψει τον άνθρωπο. Να έρθεις εδώ κοντά μας, ποδηλάτη μου. Ναι, να πού να πού κοντά εκεί πέρα. Ορίστε. Εκεί στις Αθήνες. Στις Αθήνες, πάρ' το ποδηλατό σου και έλα στην πρωτεύουσα. Εκεί κλέβουνε. Τι. Εκεί στις Αθήνες κλέβουνε. Τι θα σου κλέψουνε, βρε ποδηλάτη, το ποδήλατο της έλα. Έτσι μας λέγανε μικρούς όταν ήμασταν για να ναι. Μην ναι, ναι, και το θέλω τέρμα κιόλας. Ναι, λοιπόν, ναι. Ποδηλάτη, για σένα θα το κάνω soundtrack της εκπομπής αυτό. Για σένα, το ποδήλατο δεν είναι. Για σένα, πάρ' το. Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο. Κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει. Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα έμοιαζαν σωστά. Είχα μια ζωή μπροστά. Ποδηλάτη, νιώθεις καλύτερα? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφιέρωση. Νιώθεις καλύτερα, πες μου. Τι άλλο θες να κάνω για σένα? Για να σε ακούσω. Μου έρχεται να πάρω το ποδήλατο και να βγω βόλτα μέσα στο κρύο. Να πάω. Τι άλλο θέλεις να κάνω για σένα για να σε ακούσω χαρούμενο ξανά? Όχι, όχι. Μόνο που ενδιαφέρεστε με κάνει χαρούμενο. Δεν χρειάζεται. Θες να σου στείλω και ένα μεγάλο φιλί? Τι? Τώρα ντρέπομαι τέτοια πράγματα να μου κάνετε. Κοκκίνησε ο ποδηλάτης μου. Δεν θέλεις φιλάκι? Ντρέπομαι, δεν ξέρω πώς θα το λάβω. Πώς θα το λάβεις? Ναι, ναι, θα... Έλα, έλα, από την κάμερα, ένα φιλί για τον ποδηλάτη. Δυνάμωσε εκεί τη μουσική, να τα έχει όλα. Πάμε. Το πήρες! Ποδηλάτη, ξεράθηκες? Τα πράγματα αυτά, δεν είναι τα πράγματα αυτά, κυρία Νίνα. Τι πάθατε, αγαπητέ μου? Τι σεμνοτυφίες είναι αυτές ξαφνικά? Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, ποδηλάτη, με αυτό το φουστί και τη μουσική αυτή νιώθω σαν κάτι κυρίες παλιά στα πάλκα που κάνανε αυτό. Έλα, πιο δυνατά, δεν ακούγεται. Ναι! Ποδηλάτη! Δεν σε ακούω πολύ καλά, κυρία Νίνα, τι έγινε μετά το φιλί λίγο... Μετά το φιλί τι, λες να χάλασε το μικρόφωνο? Λίγο πρέπει να χάλασε και το τηλέφωνο μου και το υπολογιστή και όλα λίγο. Όλα, λέει. Λοιπόν, ποδηλάτη, δεν θέλω να σε ξανακούσω έτσι, ειλικρινά μου μαυρίζει στην καρδιά μου. Ναι, λέτε να είναι αυτά τα Χριστούγεννα, τα βαρετά εκεί πέρα που... Τι. Τα Χριστούγεννα δέτε να έχουν αυτό εδώ. Τη μαγεία των Χριστουγέννων τελικά, η μαγεία να κρύβεται στη βαρεμάρα. Να σε μαγεύει και να σε κάνει να βαριέσαι. Λες να αυτά είναι τα ταξωτικά των Χριστουγέννων, τα καλικατζάρια, ποδηλάτη. Αυτά, οι διαβόλοι, τριβόλοι. Τα πολλά μελομακάρονα, λες να σε έχουν πειράξει και σένα. Να από όλα αυτά τα περίεργα. Μα να μην κάνεις ό,τι ποδήλατο, βρες, αγαπητέ μου ποδηλάτη. Εκεί στον Άφλιο πώς είναι? Δεν υπάρχει εορταστικό κλίμα? Δεν έχουν στολίσει εκεί αυτά τα δέντρα που στολίζουν? Αυτό είναι το θέμα. Μόνο στολίδια έχει από ανθρώπους, δεν έχει και τίποτα. Δεν έχει κόσμο. Είναι λίγο η πόλη φάντασμα. Και νιώθεις μοναξιά, γλυκούλη? Μοναξιά δεν είναι. Τώρα και δεν μου βγαίνει τώρα να γιορτάσω όπως βγαίνουν οι άλλοι άνθρωποι. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Γιατί όμως? Καλύτερα να είσαι μόνος. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε τα Χριστούγεννα ποτέ, δεν μου άρεσε. Ναι. Και ναι, τις γιορτές θα τις περάσεις μονάχος? Μονάχος θα τις περάσω, δεν θα κάνω κάτι. Μόνος και έρημος, και τι θα κάνεις, με ποιον θα αλλάξεις χρόνο? Το χρόνο, δεν ξέρω. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι θα κάνουμε, ποδηλάτη αγαπητέ. Αν κάνουμε εκπομπή ανήμερα, δηλαδή στην αλλαγή μάλλον, παραμονή πρωτοχρονιάς, θα σε φέρουμε και σένα εδώ μαζί στο στούντιο, να γιορτάσουμε εγώ, εσύ
Και ο Κωστάκης. Άμα είναι και ο Κωστάκης, έκλεισε. Γιατί δεν νομίζω να πάρει άνθρωπος τηλέφωνο, κατάλαβες. Αυτό στο πάνω μου, άμα πω εγώ θα πάρει πολλοί κόσμος. Α, ναι. Ξέρω πολλούς παλιμερολογίτες, οπότε μην ανησυχείτε, γι' αυτό δεν αλλάζει χρόνια τότε. Παλιμερολογίτες, ξέρεις. Ναι, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν και αυτοί. Τι ακούμε τώρα? Ναι, είναι επόμενο τραγούδι. Α, Robbie Williams, ακούμε, δεν το ακούω καλά. Είχα ένα σκύλο που τον λέγανε Ρόμπι. Ένα φίλο ή ένα σκύλο? Ένα σκύλο. Ένα σκύλο. Δεν ακούω καλά. Οι DJ δεν ακούν καλά, το έχουμε πει 100 φορές. Ναι, δεν ακουγόμαστε πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω. Όχι, κάτι... άλλα λες εσύ, ποδηλάτη, άλλα λέει ο Κωστάκης, άλλα ακούω εγώ. Ναι, είναι κάτι, υπάρχει, μάλλον ξέρετε τι πρέπει να συμβαίνει. Έχουν έρθει να... καλκάντζερ στο στούμα. Παράσιτα, να μας κάνουν παρεμβολές από, να μας... από αλλού. Γιατί να το κάνουν αυτό? Δεν ξέρω πώς. Από τη ζήλια τους, από τη ζήλια τους ο κόσμος είναι κακός. Αυτό είναι η χέρια κακιά αυτή. Λοιπόν, ποδηλάτη, οπότε εσύ θα περάσεις μοναχικά Χριστούγεννα. Ναι, δεν θέλω κιόλας να τα περάσω για το αυτό που λέγατε πριν για όλες τις... Καλύτερα με την οικογένεια και παρά να τις σχέσεις και αυτά τα Χριστούγεννα δεν είναι... Εσύ έχεις περάσει ποτέ Χριστούγεννο δεσμευμένος με κοπέλα? Με κοπέλα. Πάντα προτιμούσα τις γιορτές μου να τις περνάω όσο είμαι ακόμη νέος με την οικογένειά μου. Ναι. Γιατί δεν θα έχω την ευκαιρία να τις ξαναπεράσω μεγαλύτερο, καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, Βρεσί Ιωάννη, αν έχεις μια κοπέλα, αν έχεις μια σχέση, θα τη χωρίσεις χριστουγεννιάτικα για να τις περάσεις γιορτές με την οικογένειά σου? Όχι, απλά θα την αφήσω σε δεύτερη ή και τρίτη μοίρα, γιατί πιστεύω ότι η οικογένεια είναι αυτή που πάει πάντα πρώτη σε τέτοιες περιπτώσεις. Ρε παιδί μου, ναι, θα μπορούσες να τις περάσεις και με την κοπέλα και με την οικογένεια τις γιορτές. Δεν σου λέει και κανείς Σόνι και ντε θα είσαι με, με την οικογένεια? Όχι, όχι. Έχει τέτοια πράγματα. Εγώ θέλω να είμαι στην οικογένεια μου. Και βουνό και θάλασσα, όπως λέει και ο Κωστάκης που είναι διαλλακτικός άνδρας. Μπράβο, Κωστάκη, έβγε αγόρι μου. Είναι αυτό, είναι. Και κρίμα που δεν το δείχνετε στην εκπομπή για να ανέβει λίγο και το γυναικείο κοινό. Γιατί μόνο άντρες παίρνουν επειδή βλέπουν εσάς. Άμα δουν τον Κώστα θα κάνουν ουρά από γυναίκες. Θες να πεις ότι δεν με αγαπούν οι γυναίκες, δεν με συμπαθούν? Ναι, αλλά μπορεί και να σας ζηλεύουν. Τι εννοείς, μια χαρά τα πηγαίνω με τα κορίτσια. Δεν έχω εγώ τη δόμηνα που παίρνω σε κάθε εκπομπή. Εντάξει, άμα πάρετε δείχνει και τον Κωστάκη θα πάρουν 10 δόμενες μετά. Κώστα, μία... έλα εδώ. Τι γκόμενες λες, ποδηλάτη? Τι? Έλα εδώ να ανεβάσουμε τα νούμερα. Εγώ πιστεύω ότι ο Κώστας είναι ο άνδρας που μπορεί να παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο. Είναι ο άνδρας πειρασμός ο Κώστας, ποδηλάτη. Ναι, ναι. Ο άνδρας θύελα. Όλες ο άνδρας ντουβρουτζάς. Αλλά κρύβεται. Ε? Κρύβεται και μας. Είναι κρύβεται, γιατί είναι πολύ επίφοβο να βγει τώρα η μουρίτσα του Κώστα. Ολόκληρος άντρας ντελικανής δίμετρος να τον βγάλω εδώ πέρα. Διότι θα γίνει ο χαμός απ' έξω. Θα μαζευτούν μιλιούνια, ορδές γυναικών. Γι' αυτό καλύτερα να οργανώσουμε μια συγκεκριμένη εκπομπή που θα κάνει. Προφυλάσσουμε, καταλαβαίνεις. Δεν χωράει στην κάμερα, λέει. Εντάξει, είπαμε Κώστα, μην το παρακάνουμε. Ναι, από τον όγκο σου, τον απίθμενο. Ο Θε. Λοιπόν, ποδηλάτη, ναι. Άκου να δεις τι θα κάνουμε. Ωραία. Θα μου υποσχεθείς το εξής. Με ακούς? Δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά. Λέω, ποδηλάτη, θα μου υποσχεθείς τούτο. Χμουχμουχ, είπες. Ναι. Περιμένω να συνεχίσω. Θα προσπαθήσεις αυτές τις γιορτές να κάνεις κάτι που δεν έχεις ξανακάνει. Να κάνεις κάτι διαφορετικό και να προσπαθήσεις να δεις ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι τόσο άσχημα όπως φαντάζεσαι, όπως θα έχεις το μυαλό σου. Ακόμα και αν δεν το κάψεις, δηλαδή ακόμα και αν δεν βγεις να κάνεις έκτροπα πάνω στα τραπέζια με μπουζούκια και κλαρίνα και... Αυτά δεν μ' αρέσουν. Και νταούλια, λοιπόν, μπορείς να κάνεις κάτι εναλλακτικό, κάτι διαφορετικό, κάτι που θα σε γεμίσει με συναισθήματα που δεν έχεις ξανανιώσει. Και εγώ θέλω να πω και θέλω, συγγνώμη κιόλας που το κάνω, θέλω να απευθυνθώ όχι μόνο σε σένα,
αλλά και στον άλλο κόσμο, σε πειράζει? Εμένα τι να με πειράζει, τον κόσμο με πειράζει. Τι εννοείς ρε ποδηλάτη, τι είναι αυτά που πετάς σήμερα? Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι ό,τι και να κάνετε τις γιορτές, όπως και να τις περνάτε, υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι που αυτή την περίοδο περνάνε πραγματικά άσχημα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν σπίτια, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κανέναν και υπάρχουν άνθρωποι που χωρίς να είναι επιλογή τους, μένουν μόνοι στις γιορτές. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πολύ χειρότερα παραδείγματα και άνθρωποι που υποφέρουν πραγματικά, ας προσπαθήσουμε εμείς που έχουμε την επιλογή να περάσουμε όμορφα, να το κάνουμε. Ακόμα και αν δουλεύουμε, ακόμα και αν περνάμε την καταθλιψάρα μας, ακόμα και αν έχουμε χωρίσει, ακόμα και αν μας συμβαίνει το οτιδήποτε. Υπάρχουν άνθρωποι στα νοσοκομεία, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν και όσο βαριά και αν ακούγονται αυτά που λέω, είναι η αλήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πονάνε τις γιορτές και όχι μόνο αυτές τις γιορτές και τις περασμένες και τις γιορτές που θα έρθουν. Γι' αυτό εμείς που μπορούμε να είμαστε καλά, ας το κάνουμε και ας μην μιζεριάζουμε και ας μην γκρινιάζουμε και ας μην τρογόμαστε. Και το πολύ βασικό είναι να μην σκεφτόμαστε τις γιορτές, τι θα μπορούσαμε να έχουμε και τι δεν έχουμε, να σκεφτόμαστε τι έχουμε και πόσους ανθρώπους έχουμε γύρω μας. Να μας αγαπάνε, να μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Έχουμε πολλά πράγματα, απλώς δεν το βλέπουμε. Ναι, αλλά εγώ θέλω να μου φέρει δώρα η Βασίλης. Τι δώρο θες? Θέλω δώρο, αλλά δεν θα μου φέρει. Τι θέλεις, γλυκούλη? Θα του στείλω γράμμα, δεν μπορώ να το πω. Θα του στείλει? Ναι, έχει εδώ στο ταχυδρομείο ένα κόκκινο κουτί που θέλει γράμμα στην Βασίλη και στέλνω κάθε χρόνο. Τι γλυκούλης είναι ο ποδηλάτης, ρε Κώστα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Άγιος Βασίλης. Τι θα ζητήσεις φέτος, πες μου λίγο. Δεν ξέρω, θα δω. Εγώ δεν ξέρω. Εσύ θα γράψεις γράμμα στον Άγιο Βασίλη? Κώστα. Καλά, εντάξει, ο καθένας την μπούρδα του. Λοιπόν, εγώ αν ήθελα, ειλικρινά, αν ζήταγα κάτι από τον Άγιο Βασίλη, θα ήταν ένα καινούργιο στούντιο, μια καινούργια πλάτη. Αλήθεια, αυτό θα είναι το δώρο μου φέτος, αυτό θα ζητήσω. Μια καινούργια? Ένα καινούργιο τοίχο, ένα καινούργιο στούντιο. Ωραίο, ωραίο. Τι? Ένα καινούργιο τέτοιο θα ζητήσω, κάτι απλό και πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Αυτό θα ζήταγα, αν ζήταγα, οπότε θα γράψω και εγώ γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Θα το αφήσω εδώ πάνω στην κονσόλα. Να το βρει κάποιος, να μου το κάνει. Γιατί υπάρχει Άγιος Βασίλης, λένε ψέματα ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει, δεν υπάρχει, εγώ τον τίτλο θα τον αλλάξω, δεν υπάρχει επιλογή. Ο Άγιος Βασίλης θα τον αλλάξει. Ποδηλάτη, πρόσεχε, παίρνε καλά, χαμογέλα. Ναι. Πάρε τίποτα για το λαιμό σου, καμιά χόλς. Και άλλαξε διάθεση. Τάγια εδώ πέρα. Τι? Πίνω κάτι τσάγια από την Κίνα, περίεργα που έχω πάρει, τα οποία είναι ιαματικά. Ναι, εντάξει, ποδηλάτη, ό,τι θες, άλλαξε διάθεση όμως, χαμογέλα. Ναι. Δεν θέλω να σε ξανακούσω έτσι, θλιμμένο. Θα αρχίσω, μου φαίνεται, τις βόλτες με το ποδήλατο. Αυτό να κάνεις, αυτό. Αυτό. Ποδηλάτη, φιλάκια πολλά, σε αγαπάμε, και εγώ και ο Κώστας. Γεια. Πολύ. Γεια. Λοιπόν, πολλά παραδείγματα ανθρώπων που έτσι οι γιορτές τους τους πάνε τα νεύρα και τους καταθλίβουν. Αλλά δεν θέλω. Δεν θέλω να σας ακούω έτσι. Τι ακούμε? Ας το ακούσουμε. Γλυκούλη Κώστας. Δεν ξέρω πού κολλάει βέβαια, αλλά γλυκούλης. Με ποια λογική, Κωστάκη? Άγια, κλείσουμε. Λοιπόν, για να κλείσουμε λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι αυτό που είπα πριν, πραγματικά είναι το πιο βασικό και να το έχετε στο μυαλό σας. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά υποφέρουν. Αν μας άφησε η Τούλα, η Κούλα και ο Θανάσης, ξέρω εγώ, είναι κάτι που πραγματικά ξεπερνιέται. Και αν όχι μέσα στο Δεκέμβρη, μέσα στον Ιανουάριο, μέσα στο Φεβρουάριο, αυτά ξεπερνιούνται, είναι πολύ απλά πράγματα. Σκεφτείτε ότι
ακόμα και αν δεν έχετε όλα όσα θέλετε, έχετε σίγουρα πράγματα που για άλλους ανθρώπους, που είναι πολύ βασικά για εσάς και αυτονόητα, αλλά για άλλους ανθρώπους είναι οι μεγαλύτερες επιθυμίες τους. Και σε πολλούς από αυτούς δυστυχώς μπορεί και ποτέ να μην... Για πολλούς μάλλον από αυτούς μπορεί και ποτέ να μην εκπληρωθούν. Οπότε χαμογελάστε και αφήστε τη μαγεία των Χριστουγέννων να σας βρει, βρε παιδιά. Εγώ θα σας βρω αύριο πάλι στις 11 Νταν. Μέχρι τότε πολλά πολλά χαμογελά και πολλά πολλά φιλιά.